σας καλό απόγευμα, τελευταία Τετάρτη του μήνα. Και όπως πάντα έχουμε καθιερώσει εδώ και πάμε για δεκαετία. Κλείνουμε δεκαετία σε λίγο, λέω. Αρκετά χρόνια. Αμπράβο. Και μαζί νομίζω είχαμε ξεκινήσει. Ήσουν από τους πρώτους, Λεόντιε, που είχαμε ξεκινήσει και κάναμε παρουσίαση συγγραφέων και ποιητών. Συγγραφέων, ποιητών, λογοτεχνών. Μπράβο. Τη στήλη νομίζω μαζί σου την ξεκίνησε. Ήσουν από τους πρώτους. Και να που και τώρα, μετά από 9 χρόνια. Και πάλι ξανά για βιβλίο. Ξανά μαζί για βιβλίο. Σήμερα και για καινούριο βιβλίο. Για το καινούριο βιβλίο. Ο αγαπημένος μου φίλος Λεόντιος Πετμετζάς, που έχει φέρει το καινούριο του βιβλίο να μας παρουσιάσει, την ποιητική του συλλογή. Ναι, είναι ποιητική συλλογή, ναι. Αλλά, Λεόντι, κάνεις τόσα πράγματα. Αρκετά νομίζω. Δηλαδή, τώρα έτσι για να μπούμε στην... επειδή μπήκαμε απότομα, να πω ποιος είναι ο Λεόντιος ή να ξεκινήσω μάλλον. Όπως θέλεις εσύ. Λοιπόν, θα κάνω ένα κάλεσμα, γιατί το υποσχέθηκα, την Δευτέρα την επόμενη. Κάνει μία φίλη από εδώ από το παλιό Φάληρο, μία αγαπημένη μου φίλη, η κόρη της, κάνει παρουσίαση την ποίησή της. Mm-hmm. Μισό λεπτό τώρα να το πούμε, γιατί η κυρία Φοφό Φωτεινοπούλου, λοιπόν, μας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου που κάνει το κοριτσάκι της. Κοριτσάκι, ο κοριτσάκι. Ναι, αλλά δεν τα βλέπω τώρα. Πάντως νέος άνθρωπος. Ναι, στην ποίησή της. Ναι, είναι πρόσκληση έκδοσης. Όχι, δεν το βλέπω καθόλου, ρε παιδιά, και δεν ανοίγει άλλο. Δευτέρα 7 Απριλίου και ώρα στις 9. Είναι οι εκδόσεις. Δεν τα βλέπω τα γράμματα. Όπω, και δεν μου το γράψε αλλιώς. Δεν βλέπω τα γράμματα. Τα κινητά μας βοηθούν και δεν μας βοηθούν. Εκδόσεις έπαρση είναι. Γνωστές. Και η κοπέλα είναι η... Μπορείς να διαβάσεις εδώ. Βεβαίως, εσύ. Βεβαίως. Γιατί λοιπόν, εγώ δεν το βλέπω με αυτά. Είναι στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, που ήταν ο πρώην πολυχώρος στο Μέγαρο Μουσικής, δηλαδή, ξέρω, το Μέγαρο Μουσικής, που είναι στην Βασιλή Σοφία. Και λέγεται το βιβλίο Μανών Λεσκό, μια ιστορία θάνατης αγάπης, βασισμένη στην ομώνυμη όπερα του Τζάκουμο Πουτσίνη. Τζίνα Φωτεινοπούλου, εκδόσεις άπαρσης, αυτό. Δευτέρα 3 Απριλίου στις 8 η ώρα. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε εκεί, γιατί πρέπει να στηρίζουμε και τα νέα παιδιά, γιατί είναι τώρα και τα, και τα καινούργια τους βήματα. Ναι, και η μαμά είναι πολύ φίλη εδώ, νεοσμυρνιώτησα και το προθήτο κορίτσι. Να πούμε ότι ο φίλος μας ο Νίκος ο Λόλης που έκανε την παρουσία... στο σινεμά Τριανό στην Κυριακή παίχτηκε η ταινία που συμμετείχανε κομμάτια τραγούδια του κύριου Νίκου Λόλη. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, είχε, πήγαν όλα πολύ όμορφα και τώρα να έρθουμε σε εμάς. Και ερχόμαστε που εδώ. Εμείς και αν έχουμε κάνει εδώ, Λεόντιος, όλο... Και δεν έχουμε παρουσιάσει μόνο βιβλία, έχουμε παρουσιάσει και πράγματα που έγιναν στο εξωτερικό. Μπράβο, που είχαμε κάνει. Όπως το 19 για την Ολλανδία. Στο Expo Houten που είχαμε κάνει την έκθεση του νομαδική με πίνακες σελήνων διακεκριμένων ζωγράφων και κάποια γλυπτά που έγινε σε αυτόν τον χώρο της Ουτρέχτης και είχε συμπέσει μάλιστα και με τα γεγονότα αυτά που είχε γίνει τότε ένα έγκλημα στην Ολλανδία και, αλλά εμείς προλάβαμε και γυρίσαμε δηλαδή την μέρα που γυρνάγαμε με το αεροπλάνο κατά κάποιο τρόπο είχε γίνει ένα συνωστισμός και μία έτσι ένα ανακάτεμα στους δρόμους. Ελέγχανε, βλέπανε διαβατήρια πράγματα, αλλά ευτυχώς προλάβανε, πήγαμε κανονικά στο αεροδρόμιο και γυρίσαμε στην ώρα μας. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Και ήταν ένα ταξίδι με την Ολλανδία, πραγματικά πολύ περίεργο. Εγώ είχα και μια άλλη εμπειρία κάποτε, πηγαίναμε για την Κοπενχάγη και άργησε να πάει το αεροπλάνο, ας πούμε, έφυγε από εδώ, από το παλιό ελληνικό μάλιστα, όχι τώρα από το καινούριο, και έκανε στάση στην Ολλανδία. Πήγαμε στο ξενοδοχείο εκεί, όπως είναι εδώ πέρα το Sofitel. Καθίσαμε, φάγαμε, κοιμηθήκαμε αυτά και την άλλη μέρα το πρωί πετάξαμε για την Κοπενχάγη που είναι κοντά από εκεί, τίποτα ας πούμε. Αλλά ήταν δύο περιστατικά που συνέβησαν πάντα σχετικά με δουλειές. Και στην Κοπενχάγη για δουλειά πήγαμε τότε και στην Ολλανδία τώρα πάλι για δουλειά. Και έτυχε ένα περιστατικό τώρα εδώ πέρα. Ήταν και κάτι τραγικό αυτό που είχε γίνει. Κάτω, εντάξει, εμείς ταλαιπωρηθήκαμε λίγο το βράδυ που αυτό ας πούμε το αεροπλάνο. Αλλά
Αυτό ήταν κάτι τραγικό, αυτός που σκότωσε παιδιά και έχει μπει στο σχολείο και έκανε... Καλά, αυτό τώρα από εκεί, δηλαδή τώρα κάθε μέρα ακούμε τέτοια τρελά πράγματα. Καλά, ακούμε εδώ πέρα τώρα πλέον πράγματα πάρα πολλά. Έχουμε ξεφύγει δηλαδή. Η οποία υπάρχει και που είναι λυπηρό δηλαδή. Και για τις νέα Σμύρνη ειδικά κάθε μέρα κάτι ακούμε. Χτες πάλι ένας νεαρός στην πλαστήρα, λέει κάτω από το σπίτι μου δηλαδή. Ναι. Μαχαίρωσε τη μάνα του και βγήκε και φώναζε. Τραγικό πάντως. Και νέος άνθρωπος. Ξέρετε τι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, και ότι πιο παλιά γινόντουσαν, απλά δεν υπήρχε τηλεόραση και δεν υπήρχαν και τα κινητά για να τώρα βλέπεις ένα ότι βίντεο. Πάρα πολλά πράγματα κατευθείαν περνάνε επάνω στα τρέιλερ. Εγώ βλέπω στο δικό μας το Polish Post που γράφω οικαστικά, που γράφω βιβλίο, ναι, θέατρο ή κινηματογράφο. Οτιδήποτε γίνεται ανά πάσα στιγμή, το Polish Post το βγάζει επάνω έτσι όπως είναι στην τηλεόραση που περνάει. Μπράβο, το έτσι. Λοιπόν, έχει τόση, υπάρχει τέτοια ενημέρωση άμεση. Από ένα site, ας πούμε, μπαίνεις εκείνη την ώρα και βλέπεις, ας πούμε. Και εκτός από αυτό τώρα, τον νεαρό, ναι, ποιος τον τράβηξε. Ένα κινητό, ένας να είναι στον δρόμο, πάπ τον τραβάει, ένας το στέλνει. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η άνεση. Και αυτή η αμεσότητα. Ενώ κάποτε δεν είχαμε να βάλουμε φωτογραφίες. Είναι φοβερή και η δουλειά που γίνεται στον χώρο του, στον ηλεκτρονικό χώρο, στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο που λέμε, που πραγματικά δηλαδή μπορώ να σου πω και από την τηλεόραση πιο μπροστά ενημερώνονται. Και παρουσιάζουν, ναι, πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Κάποτε λέγαμε τηλεόραση, ένα το τεράστιο παράθυρο. Εγώ δεν βλέπω πια ειδήσεις, γιατί ανοίγω το πρωί, ανοίγω το πρωί και βλέπω τις ειδήσεις. Και μετά, άμα κάτσω τα πού το βράδυ, ναι, να δω ειδήσεις, είναι ότι διάβασα το πρωί. Και έτσι δεν βλέπω πια ειδήσεις. Και ειδήσεις, έχουν απαξιωθεί νομίζω και ο χώρος των εφημερίδων αρκετά. Δηλαδή, δεν διαβάζονται εφημερίδες όπως παλαιότερα. Γιατί παλαιότερα πρέπει να είσαι λάτρης. Ναι, ναι, και δεν διαβάζεις. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σου λένε: εγώ θέλω να πάρω την εφημερίδα να την ξεφυλίσω. Τους αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτό, ναι, το, ναι, καφέ. Ναι, 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 ναι. Πρέπει να είσαι, όπως και αυτοί που αγαπάνε τα βιβλία που το λέγαμε με κάποιους συγγραφείς εδώ, τους αρέσει η μυρωδιά. Και του χαρτιού ακόμα, ναι. Εγώ διάβαζα παλαιότερα, ας πούμε, τον πρωί. Ο γιος μου τώρα, που είναι 27 χρονών και τα παιδιά, ο γιος μου από μικρός δεν ξέρει να διαβάζει βιβλία, τα βλέπεις και όλα αμέσως στο ίντερνετ. Τα πάντα, ναι. Δηλαδή, και τα παιδιά της ηλικίας του, δύσκολα θα πάρουν αυτά εφημερίδα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι από σε 20 χρόνια, από το διαδίκτυο, ναι, είναι διαφορετικά. Σε 10 χρόνια νομίζω δεν θα και πάρουν εφημερίδες. Κοίταξε, τώρα όμως οι εφημερίδες δεν έχουν ίσως και τα διαμετρήματα που σε επίπεδο ανάλυσης που υπήρχαν κάποτε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στη δεκαετία του 80, που εντάξει, πήγαινα στο σχολείο και μετά στο πανεπιστήμιο. Και που διαβάζαμε, ας πούμε, στο σπίτι, ξέρω εγώ, το Βήμα, το Μπλωρίτη. Επιφυλίδες τεράστιες και εξαιρετικές και φοβερές. Ή τον Γιώργο Σόπουλο, ή τον Βασίλη τον Ραφαηλίδη στο Έθνος. Θες να πεις ότι ωραία σύνταξη, ωραίο λόγο. Τώρα είναι δηλαδή, πρόχειρα. Μαγεία, τώρα... μαγεία το να διαβάζεις αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ έχω κρατήσει με κομμάτια. Γιατί έπαιρνες λέξεις, προτάσεις. Ναι, μα αυτό είναι εμένα. Όπως και το Γιαναρά στην Καθημερινή, όπως και άλλα. Το Ράμφο. Ενώ τώρα βλέπεις και ορθογραφικά, βλέπεις και συντακτικά. Καλά, τώρα, και ειδικά πολλά λάθη μέσα στο διαδίκτυο. Ναι. Δηλαδή αντί για ήττα να είναι, για εξονιγιώτα να είναι ήττα. Λάθη. Ακόμα και σε τίτλους λάθη. Δηλαδή πάρα πολλές φορές που στο διαδίκτυο είναι και πάρα πολύ απλό. Δεν είναι εφημερίδα. Δηλαδή το διορθώνεις, ξαναβγάζεις πάλι ξανά, ας πούμε, την ανακοίνωση. Και το αφήνουν, δεν το διορθώνουν. Δηλαδή κάνουν λάθη στους τίτλους. Ας πούμε, παρουσιάζουν μια έκθεση, παρουσιάζουν ένα θεατρικό έργο, παρουσιάζουν αυτά. Λάθη τα οποία άμεσα μπορούν να διορθωθούν. Δεν είναι κάτι που δεν διορθώνουν. Εγώ έχω πει σε φίλους μου, επειδή εγώ είμαι, μάλλον ήμουν δυσλεκτική μικρή, και έχω μια. Αλλά το έχει ξεπεράσει τώρα. Δεν φαίνεται καν αυτό. Εντάξει, έχω πει σε φίλους όμως, όταν βλέπετε ότι έχω δώσει το δικαίωμα σε 2-3 φίλους, mm-hmm, και σε σένα το δίνω, ναι, και ναι, γενικά. Ναι, ναι. Ότι άμα δεν βλέπετε ότι έχω συντακτικό λάθος ή κάτι, στείλε μου το και πες μου δύο φορές. Αυτό είναι σωστό, γιατί είναι και μια υγεία. Γιατί πρέπει υγεία, να το φτιάξω. Διότι δεν είμαστε τέλειοι. Εγώ δεν είμαι λάθος, είμαι μια μαθήτρια αιώνια ζωής. Ναι. Εγώ νομίζω ότι μαθαίνουμε και μέσα από λάθη τα οποία συμβαίνουν. Έτσι. Και ίσα ίσα από εκεί μέσα γινόμαστε και καλύτεροι. Και τέλος πάντων, εντάξει, όσο μπορούμε καλύτεροι, που λέει ο λόγος, αλλά. Το θέμα είναι ότι και μέσα από το να στο διορθώσει κάποιος και να του δώσει και το δικαίωμα να του πεις και εγώ, ναι, πες μου, διόρθωσε. Δεν είμαι κομπλεξικά, ρε παιδί μου, σε αυτό, ναι, το θέμα. Βοήθησε με. Εγώ το ξέρω από μικρή ότι έχω αυτό το θέμα. Είχα πάει σε
και έκανα μαθήματα γραμματικής στα 30 μου. Mm-hmm. Τόσο κόμπλεξ είχα, γιατί μου είχαν κομπλάκι. Καλά, δεν είναι τίποτα κόμπλεξ αυτό, είναι θέληση για μάθηση. Όχι, εννοώ, ήθελα να το διορθώσω, αυτό εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Είδα ότι όταν βιάζομαι, γράφω... Μπορεί να υπάρχει κάποιο λαθάκι, κάτι ναι, δημιουργείται. Πρέπει μετά να το ξαναδιαβάσω, ναι, 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 να το διορθώσω και αυτά. Αυτά γίνονται και ειδικά στα κείμενα που είναι... Ειδικέ, πολλές φορές μπορεί να κάνω ανάρτηση την ώρα της δουλειάς και να κοινοποιήσω την εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Και κατευθείαν να με πάρει ο άλλος να μου πει, δηλαδή το έχω πει... Έχει συμβεί. Δεν έχω, ναι. Θέλω διορθώστε με, δεν με νοιάζει. Δεν έχω δεν θέμα. Ακόμα, να δεχόμαστε και τη γνώμη του άλλου που είναι για το καλό μας, το να μας πει κάτι και να μας λέει όμως και εμείς να διορθώσουμε κάτι που δεν μας αρέσει. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να πει κάποια πρόταση. Να, την προηγούμενη Τετάρτη καλεσμένη που είχα, μου είπε μια ωραία πρόταση, την κράτσα, την κλείδωσα η κυρία Μέρη. Μου λέει πάντρεψα τους γονείς μου με το Θεό. Αχ, τι ωραία λέξη. Σαν τον και τίτλο βιβλίου θα μπορούσε. Ναι, και θεατρικό έργο. Τι ωραία πρόταση. Κοίταξε, αυτό είναι πραγματικά και για. Και γι' αυτό την κράτησα. Μα έχει γράψει 8 βιβλία, κυρία Μέρη. Ναι, 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 ναι. Αλλά μ' άρεσε τόσο ωραία. Δηλαδή, ναι, παίρνω λέξεις. Μιλάω με τους πελάτες που τσακωνόμαστε, ναι, που κάνουμε ρυθμίσεις. Αλλά μπορεί να συμβεί. Και μπορεί να μου πούνε μια παροιμία, μια λέξη, μια αυτή. Πάπη τη γράφω. Μ' άρεσε. Ναι. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο. Και ναι, κάποια στιγμή λειτουργικό παρακάτω, διότι θα τα χρησιμοποιήσεις και εσύ κάπου. Μπράβο, έτσι. Ναι, ναι. Λεόντια, για πες μου τώρα έτσι. Ναι. Εσύ είσαι εικαστικός. Κριτικός τέχνης, επιμελητής εκθέσεων, ποιητής, τι άλλο, κάνω θέατρο. Αυτό τώρα. Και τώρα κάνεις ναι, θέατρο και είσαι σκηνοθέτης και ναι, παίζεις. Ναι, αλλά έχουν ανεβεί και δικά μου θεατρικά έργα και παίζω κιόλας. Γράφεις θεατρικά. Ναι, βέβαια, έχω γράψει. Τώρα φέτος έπαιξα δύο έργα που ήταν το Παντρεύω στο επόμενο μαμά, που θα ανεβάσει θα με χρησιμοποιήσαν οι ηθοποιοί. Σου έχω πει ότι έχω τελειώσει. Το ξέρω και πρέπει να έρθεις βεβαίως. Ναι, γιατί όχι, ναι, ναι. Κοίταξε, έχω κάνει δύο θεατρικά πρόσφατα. Είναι το Παντρεύοντας τον Μπαμπά. Παντρεύω τον Μπαμπά, το οποίο ανέβηκε σε ένα ιστορικό σπίτι, το σπίτι του Καραγάτσι, που είναι στην πλατεία Αμερικής. Το νεοκλασικό σπίτι στο οποίο έζησε ο συγγραφέας ο Καραγάτσης. Λοιπόν, εκεί υπάρχει, είναι λειτουργείο θέατρο. Σε αυτό και μετά παίξαμε το Scrooge, δηλαδή μια διασκευή του Scrooge από τον Γιάννη Ρωμανό στο θέατρο Αποθήκη. Εκεί έκανα τον Marley. Στο πρώτο έκανα τον μπαμπά, τον κεντρικό ρόλο, που ήταν ο μπαμπάς ο οποίος παντρεύεται και παντρεύει το γιο του και τέλος πάντων υπάρχει ένα σύμπλεγμα μέσα εκεί πέρα, αλλά ήταν κομμωδία της Μαρίνας Σωτηροπούλου. Πολύ καλό κείμενο. Νομίζω δώσει ένα καλό, ναι, πολύ εξαιρετικό κείμενο, πολύ εκλεπτισμένο κείμενο από τη Μαρία της Σωτηροπούλου. Ο Σκρούτζ, η διασκευή του Γιάννη του Ρωμανού στο θέατρο της κυρίας Πίτερσον, το Αποθήκη, στο Ψηρή, στο Θησείο. Εκεί έκανε τον ρόλο του Μάρλεϊ. Ο Μάρλεϊ, ο οποίος έρχεται από τη νύχτα σαν φάντασμα μέσα στο σπίτι του Σκρούτζ και ουσιαστικά είναι αυτός ο πρώτος που ξεκινάει να το συνετίσει και να του πει να κάνει κάποια καλά πράγματα, ώστε να μην έχει το ίδιο τέλος, όπως λέει, να μην έχει το ίδιο τέλος με εμένα. Προσπαθεί να τον βάλει σε ένα άλλο κλιπάκι, να αφήσει ας πούμε αυτήν την μαγειριά, την ζυγουνιά, την παλιά ανθρωπιά και να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Και πραγματικά εκεί και με την παρέμβαση και των άλλων φαντασμάτων, γιατί δεν είναι μόνο ένα το φάντασμα, αυτός είναι ο συνεργάτης του όμως που τον έχει και μέσα στο γραφείο, που υπάρχει το κάδρο, που τον θυμίζει πράγματα ας πούμε που έρχεται. Και εκεί κάπου έρχεται η μετάλλαξη του Σκρούτζ και βλέπουμε κάτι, ένα άλλο άνθρωπο. Κάτι διαφορετικό, κάτι ας πούμε, αυτό που είναι προς το καλό του και έφυγε ευτυχισμένος, λέει, σε μεγάλη ηλικία. Που και αυτό δείγμα, το ότι αφού έφτασε σε πάρα πολύ μεγάλη ηλικία, έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο ανθρώπων. Ίσως είναι ότι εξελίσσεται πνευματικά. Ναι, πνευματικά, διότι ήταν ένας άνθρωπος μαζεμένος, στριφνός, έδιωχνε τους συγγενείς του, ήταν πάρα πολύ τσιγκούνης, κοιτούσε να εκμεταλλεύεται, ακόμα και τον υπάλληλο τον οποίο τον είχε εκεί πέρα σαν δούλο και τον φερόταν και δουλικά, ας πούμε, πάρα πολλές φορές. Και όλο αυτό το πράγμα φεύγει, καθαρίζει το μυαλό του Σκρούτζ και έρχεται ο άλλος, ο καλός, ο οποίος είναι σε ένα άλλο level. Που λέμε κάπου διαφορετικά. Αυτό είναι και ένα παράδειγμα που λέμε ότι όλοι μας έχουμε και τα δύο. Και το καλό και το κακό. Απλά ποιο θα αναπτύξουμε. Και γκρίζο και μαύρο και άσπρο. Ναι, ποιο θα θρέψουμε περισσότερο. Ποιο θα αναπτύξουμε. Ενδυναμώνεται περισσότερο στη διάρκεια της ζωής. Και πιστεύω ότι στη διάρκεια της ζωής έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τα καλά στοιχεία και να υπερτερούν από κακά στοιχεία που μπορεί να έχουμε. Γιατί εντάξει, μπορεί να έχουμε και κάποια πράγματα που δεν τα θέλουμε, τώρα θέλουμε να τα διώξουμε, αλλά νομίζω ότι η συνύπαρξη, αλλά το βάρος ας πούμε προς τα καλά πράγματα και την πνευματική ακεραιότητα του ανθρώπου συμβάλλει πολύ περισσότερο.
Δηλαδή ο άνθρωπος σίγουρα απελευθερώνεται όταν σκεφτεί την πραγματικότητα την οποία ζει, την καθημερινότητα, το εφήμερο των καταστάσεων, το μοιραίο που υπάρχει στη ζωή και που το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποτε θα πάμε σε μια άλλη διάσταση, κάπου αλλού που λένε, ξέρω εγώ, αν δεν λέγεται, ξέρω εγώ, το ασφοδελό λιβάδι του Επέκεινα, λέγεται το πολλές ερημηνίες, ξέρω εγώ, η λίμνη που λένε άλλοι, το αχέροντα, τέλος πάντων και κατά την θρησκεία, τέλος πάντων που λένε που θα περάσουμε από την δικαίωση και αυτός που φεύγει. Όλα αυτά, αλλά πριν φτάσουμε εκεί πέρα, σημασία έχει πώς, ας πούμε, βιώνεις την πραγματικότητα, πώς ζεις, πώς φέρεσαι στους συνανθρώπους σου, στους δικούς σου, στους παραέξω, τους πιο κοντινούς, στους φίλους, τους συνεργάτες. Μιλάμε με ένα συνάδελφο σήμερα, γιατί εντάξει, μιλάμε με πολύ κόσμο και βλέπουμε, ρε παιδί μου, τους ευγενικούς ανθρώπους ψυχής και βλέπεις και τους... Λοιπόν, και μου λέει, μα τι θα τα πάρουν μαζί τους, ρε παιδί μου. Υπάρχουν και σήμερα τι, δηλαδή, που... τι θα τα κάνουν τόσα λεφτά και τόσο... Και το περίεργο είναι και αυτή η δοκιμασία την οποία έχουμε ζήσει τώρα αυτά τα χρόνια. Έχω την εντύπωση ότι ίσως σε κάποιο λίγο βαθμό διαφοροποίησε την νοημοσύνη. Εγώ νομίζω ότι κάποιος τους ξύπνησε. Ήταν και όμως σε ένα μεγάλο στάδιο αυτό, ας πούμε, ή ήταν κάτι λίγο αυτό όλο που έγινε, κάτι γνώμη σου. Εγώ νομίζω ότι ήταν μέχρι ένα επίπεδο, όχι μέχρι ένα βαθμό. Μετά αυτό. Δηλαδή, είδα κάποιους, είδα να γεμίζουν οι εκκλησίες βασικά. Και αυτό όλο συνέστημα, το θρησκευτικό, πολύ καλό. Δηλαδή άρχισε ο κόσμος να αρχίζει να ζητάει βοήθεια από κάτι διαφορετικό, αφού είδε ότι από τους ανθρώπους δεν μπορεί να... Ναι, αυτό το πράγμα. Άρα αυτή είναι η απελπισία που υπάρχει, γιατί βλέπουμε ότι κακά τα ψέματα οι κυβερνώντες μας, δε, από όπου και να το κοιτάξεις, εκεί και αν δεν υπάρχει απογοήτευση. Και μάλιστα καθολική απογοήτευση. Αυτό, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Ναι, είναι, κοίταξε, για τους κυβερνώντες υπάρχει μια απογοήτευση, γιατί όπως και να το κάνουν, εντάξει, λες ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι, αλλά όταν σκέφτονται να πάρουν μια καρέκλα και να μας δώσουν, ας πούμε, μαστάζουν πράγματα που θα να σας πω κάτι, δώσουν. Στον Άγιο Κοσμά πήγαινα και έκανα μπάνιο. Ναι. Τελευταία φορά πήγα του Αγίου Πνεύματος. Κάνεις και χειμερινή κολλή. Το Αγίου Πνεύμα, του Αγιανιού, ναι, το Αγίου Πνεύμα, μπράβο. 7 του μήνα, 7 Ιανουαρίου πήγα. Ναι. Λοιπόν, 6 και 7, τότε το Αγίου Πνεύμα. Λοιπόν, και έχουν κλείσει μέχρι μετά τη σχολή, το είχαν κλείσει. Κάτι κάνει, αλλά αυτά μπράβο, σύρμα, τους λέω παιδιά και λένε, και έχουν κάνει και τις ρακέτες. Πού θέλω να φτάσω τώρα, ότι τους είχαν υποσχεθεί ότι τις ρακέτες θα τις αφήσουν, την παραλία αυτή θα και την να αφήσουν. Και να μπορούν να αθλείται ο κόσμος. Για τους του αλίμου που κολυμπάνε και τέτοια. Πήγα τώρα την Κυριακή να μπω Άγιο Κοσμά, δεν στρίβεις, με το που πακάνεις έτσι στο φανάρι. Πρέπει να πάει να παρκάρεις στο χωράφι. Ανθρώπων, ναι. Να πάει να παρκάρεις στο χωράφι και να πας από εκεί. Δεν μπορείς να μπεις μέσα στον Άγιο Κοσμά που μπαίναμε να κολυμπήσουμε. Πήγαμε για το ακρότηρι παλιά που γίναμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, που ήταν παλαιότερα. Το κλείσανε. Και που γέμιζε πάρα πολλά αυτοκίνητα το βράδυ. Καλέ, το κλείσανε. Ναι. Που είπανε στους ανθρώπους, τους τάξανε εκεί στο τένις ότι δεν θα τους βγάλουν οι ρακέτες που παίζουν. Ας πούμε που δεν έγινε. Δεν έγινε. Και δεν είναι και η μόνη υπόσχεση. Αυτό σημαίνει σε πάρα πολλούς. Έχουν πουλήσει, συγγνώμη, ποιο δικαίωμα μου πουλάνε εμένα τη θάλασσά μου και την πατρίδα μου και τις παραλίες μου, χωρίς να με ρωτήσουν. Όπως και στο Φάλιρο παλιά. Ποιοι είναι όλοι αυτοί. Και με ποιο δικαίωμα πουλήσαν το νερό. Με ποιο δικαίωμα μας ρώτησε κανείς. Έγινε δημοψήφισμα. Τι έγινε. Θα πούμε το νερό νεράκι. Και εγώ που ξοδεύω πολύ νερό. Να μην χρειάζεται νερό. Που αν το σκεφτείς με το νερό. Εμείς οι Έλληνες έχουμε παντού νερό. Με το νερό ζούμε και περισσότερο. Δεν μπορεί με φαγητό να μην χρειαστεί και να με νερό να ζήσουμε. Αρκετές μέρες σε μια περίπτωση δηλαδή. Καλά, οι Έλληνες ζούμε με το νερό. Κάνουμε τα πεζοδρόμια μας. Κάνουμε τσαβλέ μας. Ποτίζουμε. Εγώ δηλαδή χρησιμοποιώ πάρα πολύ νερό. Κοίταξε να δεις. Το νερό καταρχήν είναι ένα αγαθό. Το οποίο δεν μπορείς να λες, ας πούμε, ότι το περιορίζω, το κάνω ιδιωτικό. Εντάξει, το ρεύμα, καταλαβαίνω, έχουν βγει πάρα πολλές εταιρείες, ας πούμε, αυτά. Αλλά με το νερό είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι... Και ποιος τους το έδωσε το δικαίωμα να το κάνουν αυτό, και ποιοι είναι αυτοί που τα κυβερνάνε. Έχουν πάρει το δικαίωμα και για ένα σωρό άλλα πράγματα. Ναι, γιατί όμως γίνεται που αυτό. Που εμείς έχουμε δώσει το δικαίωμα. Εγώ ξέρω τι δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, κύριε μου, 300, σας έβαλα εκεί να είστε και καλά να κυβερνάτε.
Όχι όμως να με πουλάτε χωρίς να με ρωτήσετε. Δηλαδή σε άλλες χώρες υπάρχει δημοψήφισμα, έτσι δεν είναι, για κάποια πράγματα. Στη Σουηδία, πού είναι αυτά που είναι πιο δίκαιοι? Κοίταξε, στη Σκανδιναβία κάνουν ένα σύστημα που πηγαίνουν, αν δεν μπορεί κάποιος να πάει, πηγαίνουν στο σπίτι και παίρνουν την άποψή του και την καταγράφουν σε κάποιο. Αυτό, ας πούμε, τώρα βέβαια χρησιμοποιούν και τα κομπιούτερ, τα μικρά, τα tablet, αυτά πράγματα. Παλαιότερα πήγαιναν και στον κάθε πολίτη και καταγράφανε, ας πούμε, τι είναι οι ανάγκες της γειτονιάς, της περιοχής, όλα αυτά τα πράγματα και ακούγανε, συνέβαινε και στη Σουηδία. Δηλαδή είχαν ένα άλλο κράτος που εμείς, εγώ δεν ξέρω κατά πόσο θα το προσεγγίσουμε ποτέ αυτό το πράγμα. Και θα το έχουμε δηλαδή αυτό και μακάρι και φυσικά. Να κάνω μια ερώτηση, κάποιος που έχει κτήματα. Πώς θα πρέπει να αγοράζει νέρο για να ποτίζει? Θα πρέπει να έχει μετά ποτιστικά. Και δεν χρειάζεται, που λέμε ποτιστικό το χτήμα. Ναι, που υγεί και αν δεν χρειάζεται να υπάρχει νερό πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί θα γίνει. Από φάλαξη λέγεται, από τη θάλασσα που δίνεις νερό και το βγάζεις το αράκι. Αυτό που κάνουν στη συνήθεια. Το χρησιμοποιείς. Ναι. Αλλά ας έρθουμε στις δυστυχίες της αυριανής εξορίας, μια και μιλάμε για το αύριο. Μπράβο. Δηλαδή μιλάμε για κάτι αύριο, κάτι διαφορετικό, για μια άλλη εποχή. Βέβαια το βιβλίο μιλάει κυρίως για την εποχή αυτής της δοκιμασίας. Τα ποίηματα αυτά γράφτηκαν μέσα στη δοκιμασία. Μέσα στην καραντίνα. Μέσα στην καραντίνα, όταν ας πούμε είχαμε αναβάλει πάρα πολλές δουλειές. Μάλιστα κάποια τα είχα δώσει και σε κάποιους διαγωνισμούς και πήραν κάποια βραβεία. Ή και διαμουσιεύτηκαν σε κάποια site που είναι ποιητικά. Λοιπόν, και ήταν μια προσωπική αγωνία που εκεί ξεκινούσε, του τι θα έρθει αύριο και ποια θα είναι, ας πούμε, η εξορία η οποία τη ζούμε τώρα, αλλά που ενδεχομένως θα υπάρχει και σε ένα άλλο επίπεδο, κάπως διαφορετικά, όταν τελειώσουν τα πράγματα, τι θα είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Και ο προβληματισμός ήταν γύρω από την ευαισθησία του κάθε ανθρώπου, πώς προσεγγίζει, πώς βλέπει, με ανοιχτό πλέον μάτι, με πολύ πιο καθαρό μυαλό, με συνείδηση, που είναι κάτι που στις μέρες μας έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ όταν λέμε για τη συνείδηση και δεν είναι αυτό που υπήρχε μια συνείδηση καθαρή πάντοτε και διαφορετική στον άνθρωπο. Και όλα αυτά εγώ τα συγκέντρωσα και τα έκανα ποίηση χρησιμοποιώντας ακόμα και λέξεις από την ιστορία της τέχνης, ακόμα και λέξεις που πολλές φορές είναι όχι ακαταλαβίστικες, αλλά δυσνόητες με την πρώτη ματιά που τις αντικρίσεις. Mm-hmm. Δηλαδή ένα ποίημα το οποίο έχει μέσα του έναν πίνακα, τα περισσότερα ποίηματα, και γι' αυτό έχουμε κάνει και τα σχέδια που το βλέπω, έχει και η Μαριλένα. Ναι, βέβαια, είναι εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και μέσα όμως. Αλλά και μέσα υπάρχουν τα έργα της Μαριλένας. Μέχρι και ο σελιδοδείχτης είναι. Βέβαια, και ο σελιδοδείχτης επίσης έργα της Μαριλένας. Και έχει κάνει αυτή την ταύτιση, αυτό το δέσιμο, αυτά τα λαμπερά χρώματα, αυτούς τους ουρανούς που δεν είναι γαλάζιοι αλλά είναι κόκκινοι, που έχουν έναν προβληματισμό εδώ πέρα. Που υπάρχει δηλαδή παρακάτω μια άλλη αλληλουχία καταστάσεων. Που, και βέβαια αυτό που, γιατί η Μαριλένα έχει γράψει και τον πρόλογο, δεν είναι μόνο... Το βλέπω, την, ναι, ναι, κοιτά. Βέβαια, βέβαια, ναι, ναι, ναι. Εδώ πέρα αυτό τώρα, ας πούμε. Ο ουρανός. Δηλαδή, είναι ένα βιβλίο που είναι και, και πίνακας. Και έργα τα οποία βγήκανε μέσα από το διάβασμα της γραφής, με αρκετή μελέτη, με αρκετή έρευνα και αυτό το γυμνό που μιλάμε για τη γύμνια του σώματος αλλά και για τη γύμνια της ψυχής. Και βέβαια το πρώτο το έργο μπροστά παραπέμπει και στις Δεσποινίες της Αβινιών του Πικάσου. Μήπως γι' αυτό όμως γίνανε όλα αυτά που έχουν γίνει τώρα και βλέπουμε και γίνονται τα τρελά και ο κόσμος μετά από όλο αυτό. Πιθανό, αυτό και αν δεν είναι το έργο. Το οποίο αυτό το έργο το έχει χαρίσει η Μαριλένα στο νοσοκομείο Μεταξά. Υπάρχει στους διαδρόμους του νοσοκομείου Μεταξά. Ενιακό τελείως, δηλαδή ψάχνεις μέσα να δεις ποιο είναι το νόημά του, ποιο είναι το στίγμα του. Ναι, μοιάζει και με το κορονοϊό που πάει από εδώ και από εκεί, μοιάζει όμως και με ένα σταυρό έτσι. Δηλαδή μπορεί να βάλεις ένα σταυρό που κουβαλάμε όλοι κάποιες στιγμή, ας πούμε, και που είναι η προσωπική μας ιστορία. Μες στο κόκκινο, ας πούμε. Και υπάρχει και το τρίτο έργο, το οποίο και αυτό εδώ πέρα επίσης. Α, σε ταξιδεύει αυτό. Σε ταξιδεύει, που εδώ υπάρχει το πράσινο, το γαλάζιο της θάλασσας και υπάρχει ο κίτρινος ουρανός, αλλά πάλι ο κόκκινος ορίζοντας, δεν είναι και εδώ πέρα μπλε, είναι κόκκινος ο ορίζοντας, ίσως που μέσα από εκεί πέρα θέλει να δείξει αυτήν την μαρτυρία, τη βιολογική πια μαρτυρία, πως
ο ορίζοντας χαλάει, διαφοροποιείται, δεν είναι αυτό που υπάρχει η οικολογική καταστροφή που κι αυτή ταλανίζει αλλά και παρεπιδημεί και ενοχλεί πάρα πολύ τους ανθρώπους σήμερα. Και νομίζω ότι και ο πρόλογος που έχει γράψει η Μαριλένα είναι πάρα πολύ κοντά και είναι φυσικά, γιατί έχει πιάσει ακριβώς το στίγμα της γραφής. Δηλαδή, ας πούμε, που αναφέρεται ότι έχω επηρεαστεί από διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα και λέει του στοικισμού, του μηδενισμού, της σχολής της Φραγκφούρτης. Οι σχολές της Φραγκφούρτης την ξεγνωρίζουμε από την πολιτική ιστορία και πολιτική επιστήμη που συγκροτείται από ψαγμένους ανθρώπους, καλλιεργημένους, μαρξιστές ή και από άλλες ιδεολογίες που είχαν έτσι έναν ιδιαίτερο ρυθμό στη σκέψη τους, κάτι διαφορετικό, προχωρημένα μυαλά. Και επίσης που αναφέρει ότι έχω με τον ζήλο και την εμβριχτή γλωσσολογική προσέγγιση του Αλεξανδρινού μελετητή. Εδώ με παραπέμπει στον Καβάφη. Έχει μια άλλη δίωδο δηλαδή, που υπάρχει στην ποιήση και κομιστής του πνευματικού πλούτου της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς. Ασυμβίβαστος, επίμονος, τολμηρός, καταγγελτικός, προφητικός. Λέμε για το αύριο. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το αύριο? Όλα αυτά. Εγώ βέβαια δεν έγραψα πρόλογο, αλλά έκανα μόνο μία αναφορά. Έχω γράψει τρεις γραμμές που συνοψίζω όλο το βιβλίο τι θέλω να πω. Και λέει, εξορία είναι η έξοδος από το ευζή, το βίαιο πέρασμα και η διαμονή σε μέρη αδροσιάς. Ο τόπος όπου δοκιμάζονται οι ανθρώπινες ψυχές. Δηλαδή, σε έναν παραλληλισμό με αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα εξορία, που τέλος πάντων σε κάποιες άλλες εποχές σήμαινε κάτι. Που και τότε, ας πούμε, υπήρχε όμως μια ταλαιπωρία της ανθρώπινης ψυχής, που υπήρχε μια δοκιμασία. Αν το σκεφτούμε ότι και την περίοδο όλης αυτής της δοκιμασίας που ζήσαμε τώρα, μπορεί να μας κλείσανε στα σπίτια μας, λέτε μια εξορία στη ζωή μας. Μας εξορίσανε από τη ζωή μας. Τη στιγμή που είχαμε αναβάλει πάρα πολλές δουλειές. Μας εξορίσανε. Με εξορία από τη δουλειά, με εξορία από το σχολείο, με εξορία από τα χαρτιά, ας πούμε, τα διάφορα που δεν μπορούσε να πας πουθενά. Μας βάλανε φυλακή και όπως λέω σε πολλοί κόσμο. Αν δεν φοράγες τη μάσκα. Που και τώρα ισχύει ακόμα. Πας κάπου και σου λένε, σας παρακαλώ, βάλετε. Ναι, και έχουν το δικαίωμα να σου το πούνε. Ναι, ναι, γιατί είναι προσωπικό. Έχει τελειώσει ακόμα. Το συζήτησα αυτό και εγώ χτες ήμουν σε μια κυρία, είναι 77 χρόνια, μου λέει: κοίταξε, να δεις, εμένα στο σπίτι μου θα φοράς μάσκα. Αυτό είναι του καθενός προσωπική ή αυτή. Πάω, μπαίνω σε ένα ταξί, μου λέει: ο ταξιτζής σε εμάς έχει καταργηθεί η μάσκα. Αλλά όπως και σε δημόσιους χώρους άλλους. Εγώ τώρα, όπως βγήκα από το σπίτι της γυναίκας, φορούσα τη μάσκα και μπαίνω μέσα στο ταξί. Και ο άνθρωπος με το που με είδε βάζει μάσκα. Λέω, μου λέει, έχει καταργηθεί, αλλά σέβομαι εσάς. Τώρα από εδώ και πέρα είναι αυτό. Πώς ήταν με το τσιγάρο, έτσι θα γίνει και η μάσκα. Υπήρχε μια περίοδος που ο ταξιτζής σε έβλεπε που περίμενες να πάρεις ταξί. Και αν δεν έβλεπε στα χέρια σου να κρατάς τουλάχιστον. Μάσκα δεν σταματούσε. Δεν σταματούσε. Εγώ το είχα ζήσει αυτό και πραγματικά το κατάλαβα. Παρότι κυκλοφορώ και με τη μηχανή και με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, που οδηγάω, μου είχε κάνει εντύπωση ότι όταν είχα τη μάσκα, αρέσει ήταν το δυνατό σήμα ότι εντάξει, μην καπάρω ότι είχαν και τον τζάμι μπροστά που έχουν και τώρα ακόμα τα ταξία, ας πούμε, και υπήρχε μια προφύλαξη, μια προστασία. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, ήταν και λίγο, μένα μου την έσπαγε και λίγο, γιατί μπορεί να ήταν να σου κάνουν παρατήρηση στα καλά καθούμενα τώρα. Μπορεί εγώ να την είχα, ανεβαίνω τα σκαλιά, λαχανιάζω. Και κατεβάζω τη μάσκα εδώ λίγο να πάρω αέρα. Και έρχεται λίγο με τη μάσκα σας. Μα και ειδικά τα λέω, βλέπεις ότι θα σκάσω. Γυαλιά, ναι, δεν είναι. Θα σκάσω, τις λέω. Είσαι δηλαδή, και μπαίνει σε ιατρείο και στο λένε. Εγώ νομίζω ότι υπήρξαν και υπερβολές. Ναι, τώρα και αν ήταν και κάποιοι παράξενοι, βρήκαν ένα. Κάποιες υπερβολές υπήρχαν και μάλιστα υπερβολές που κουράζανε λίγο. Ναι, μωρέ, έτσι λέγανε. Δηλαδή, εντάξει, να κρατάς τον κανόνα, ας πούμε, και τον άγραφο μου προσφέρει, αλλά τον εγγραφό. Αλλά κουράζανε κάποιοι. Ανθρώπους, διότι και ειδικά ηλικιωμένους που μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα. Ας πούμε και αναπνευστικό και οτιδήποτε. Αναπνευστικό πράγμα. Αυτό με το να λαχανιάζεις. Να διαβάσω όμως κάτι. Αυτό θα σου λέγα τώρα, να μου διαβάσεις. Βέβαια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το δάσος της συνειδησιακής μεστότητας. Κάποια στιγμή, το ταξίδι στο δάσος της συνείδησης από άπιαστο όνειρο που επαναλαμβάνεται συχνά τη νύχτα, ζητά να εκπληρωθεί από όλα τα γήινα όντα που το βλέπουν, αλλά δεν μπορούν να το αμυνθούν. Γίνεται επιδίωξη προσωπικής και ανατομικής ανάγκης. Όμως ο καθένας για κάποιους δικούς του λόγους θέλει να οδηπορήσει μονάχος σε αυτή την επικράτεια.
να συμπαθήσει ό,τι παρεπιδημεί στο άγνωστο περιβάλλον, ό,τι τύχει να αντικρίσει σε μια προγραμματισμένη επίσκεψη. Οι στοικές και επιπληκτικές φιγούρες της Ιχνηλασίας, που από κοντά θα άγγιζε σε αυτό το πρώτο πλησίασμα, θα εμφυσίσουν στην ψυχή του απρόσμενα συναισθήματα, με εντυπωσιακή επέμβαση και λεπτομεριακή ευκρίνεια. Θα ανακαλύψει τη μαγευτική χάρη που χρόνια κατέχουν. Στις φυλλωσιές των αιωμόδιων ψηλών και έλλεινων δέντρων θα διαβάσει γραμμένα τα κρυμμένα πετρωμένα μυστικά. Μέσα από την αύξηση της χρειάς του μεγενθητικού φακού, οι ορατές και αισθητηριακές διακοιμάσεις της συνάντησης θα αλλάξουν για πάντα κάθε διαφορετική προδιάθεση. Τα λέει όλα. Αυτό το ποίημα πραγματικά τα λέει όλα. Και μπαίνει και σε κάποιες οδούς έτσι, μιας πνευματικότητας και ενός ψαξίματος εσωτερικού που αυτό που αναφέραμε πριν έχει να κάνει με τον ψυχισμό, πώς ο ψυχισμός διαφοροποιείται, πώς αλλάζει, πώς, με την κατάσταση, πώς τολμά να είναι σήμερα έτσι και κάπως αλλιώς αύριο. Πώς όλο αυτό τον επηρεάζει η κατάσταση, δεν τον αγγίζει, δεν τον αφήνει αδιάφορο και άλλοτε συγκινείται, άλλοτε προβληματίζεται, άλλοτε συγκλίνει προς τα εκεί και άλλοτε αποθείται από εκεί. Έτσι. Όλα αυτά μέσα στην καραντίνα. Να πω επίσης, σε δύο ταινίες που έκανα πρόσφατα, Ζωή Σημειονίδη, είναι ο πειρασμός, ο θαλάσσιος πειρασμός και η νυχτερινή οπτασία. Αυτές οι ταινίες θα παιχτούν σε κάποιο σινεμά, θα έχουμε να τις δούμε, θα μας προσκαλέσει, θα μου το πεις κιόλας να τα ανακοινώσω. Και ήδη το Σάββατο θα παρουσιαστεί ο πειρασμός στο High Channel. Ναι, το Σάββατο που μας έρχεται. Ωραία, θα το ανακοινώσουμε. Θα μου πεις, ναι, για το δούμε. Στις 7.30-8. Λοιπόν, θα το ανακοινώσουμε. Είναι μια καινούργια δημιουργός, πάρα πολύ σημαντική, η Ζωή Σημειονίδη, η οποία αφουγκράζεται την εποχή, ψάχνει πράγματα. Νομίζω είμαι φίλη μαζί της. Θα είσαι σίγουρα, είναι φίλη, θα είσαστε. Ναι. Και σαν νέος άνθρωπος έχει προβληματισμούς γύρω από την τέχνη, από τη φιλοσοφία, από την ιστορία, από την πραγματικότητα. Αλλά και οι δύο ταινίες που έχει κάνει αυτές ενέχουν έναν ιδιαίτερο προβληματισμό. Δεν είναι με καρτούν κάτι τέτοιο. Είναι αυτό με καρτούν, ναι, είναι η ομιλία και είναι με καρτούν, ναι, 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 αυτό. Είναι ψηφιακές ταινίες. Ναι, 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 αυτό. Α, μπράβο. Αυτό, ναι. Πρέπει να έχω μιλήσει με τη ζωή. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε πει ότι θα έρθει να τα πούμε. Δεν μένει εδώ η ζωή. Όχι, στην επαρχία. Μπράβο. Ναι. Α, μπράβο. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει, θα μπορεί να έρθει, ναι, βέβαια. Ναι, είχαμε πει ότι θα έρθει να. Γιατί είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή, μου είχε στείλει τη δουλειά τη σε Messenger. Ναι, 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 ναι. Είχαμε πει θα τα πούμε, το αφήσαμε έτσι μετά. Και έχει πάρει ήδη και κάποιες διακρίσεις. Ναι, μου το είχε στείλει. Ναι, 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 ναι. Κάποια αυτά, ας πούμε, τα προσέξανε. Μπράβο, ναι. Α, μαζί το κάνατε. Κάτι μου είπε, μου στείλε τον τύπο, μου στείλε τον άνθρωπο, τον πρωταγωνιστή της και μου έλεγε έτσι περίπου. Εγώ συνέβαλα. Πρέπει να είναι μικρή κοσπεντάρα, πώς είναι. Μικρό παιδί πρέπει να είναι. Και είναι συμβάλλω ως φωνή ουσιαστικά. Δεν φαίνομαι στην ταινία, αλλά είναι η φωνή που παρεμβάλλεται, ας πούμε, μαζί με όλη την υπόθεση. Μπράβο της ζωής. Είναι όμως κάτι, ένας διαφορετικός κινηματογράφος, μια άλλη οπτική γωνία πραγμάτων και μια διαπραγμάτευση και μια διευθέτηση που έχει να κάνει με μια άλλη γραφή. Εντάξει, ξέρω. Εγώ έχω κάνει παλαιότερα μια άλλη ταινία μικρομήκους, το 4x4 του Αλέξη Κατσαρού. Αυτό είναι σαν να είναι, δεν είναι με ανθρώπους, είναι με κρατού. Χρησιμοποιεί την φωνή, αλλά κάνει με κρατού. Με κινούμενα σχέδια, είναι έτσι. Είναι η διαφορά, ας πούμε, ναι. Ναι. Παλαιότερα στην ταινία. Γιατί μου έλεγες αρέσει έτσι όπως σχεδίασα τον πρωταγωνιστή, κάπως μου τον έστειλε ένα παλικάρα, ότι και καλά ότι είναι πρωταγωνιστής. Μου είπε και το όνομα, αλλά τα ξεχνά. Τα φτιάχνει μόνη της και τα στιλιζάρει. Να ρωτήσω, είναι αμαία. Τοποθετεί. Όχι, όχι, δεν είναι, νόμιζα, όχι. Όχι, γιατί εγώ νόμιζα και λέω, κοίτα, επειδή με αυτή την εντύπωση μου έδωσε. Και λέω μπράβο σε ένα παιδί, δηλαδή που δουλεύει.
και το καμάρωσα. Ναι, 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 κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, πραγματικά ουσιαστική δουλειά. Ναι, δηλαδή το είδα, λέω μπράβο λέω σε αυτό το παιδί ναι, που ναι, ναι, μπορεί ναι, και κάνει δουλειά. Ναι, κάνει πραγματικά σοβαρά πράγματα. Εγώ και παλαιότερα... μικρή κοπέλα, δηλαδή εγώ την έκανα ναι, 19 ναι. εκεί, 20 ναι, εκεί. Ναι, ναι. Παλαιότερα είχα κάνει το 4x4 του Αλέξη Κατσαρού. Αυτό ήταν κανονική ταινία, εγκληματική κομμωδία που γυρίστηκε μάλιστα και εδώ στο, στο Θάλιρο. Είναι 4 δολοφόνοι άνδρες, 4 δολοφόνοι γυναίκες. Ναι. Και κάποια στιγμή ανακαλύπτουν ένα πτώμα. Ανακαλύπτουν οι μεν ένα πτώμα, ανακαλύπτουν και οι άλλοι ένα πτώμα. Οπότε εκεί πέρα γίνεται μια σύμπραξη, μια συμφωνία μεταξύ τους, πώς θα εξαφανίσουν ο καθένας το πτώμα του. Αλλά στην πολυκατοικία αυτή, και τότε έπαιζε τον ρόλο αυτόν. Ο Κώστας ο Τσάκωνας, ο ηθοποιός. Νομίζω ότι είναι χάδι, ναι, ναι, που προσπαθούσα να κρύψω το πάνω. Ναι. Αυτός είχε σκοτώσει τη γυναίκα του. Λοιπόν, σε 3 πατώματα, δηλαδή σε μια πολυκατοικία, επάνω φόνος, κάτω φόνος και στη μέση φόνος. Αυτοί μπαίνουν μέσα στο σπίτι, μπαίνουν εμείς δηλαδή στο σπίτι με τα όπλα, γιατί ακούμε κάτι που γίνεται. Και ουσιαστικά είναι η ουσία του πράγματος ότι αυτός δεν ήθελε να τη σκοτώσει. Ναι. Φλέει κάπου εκεί πέρα. Και το ναι. γεγονός το οποίο συνέβη, και το οποίο όπως λέμε τώρα που γίνονται αυτά τα γεγονότα εδώ στην Έσμιλ. Λοιπόν, και λέει ότι πήρε το κομπιούτερ κάποια στιγμή και με ενοχλούσε και δεν άφηνε. Δηλαδή, για να, θέλει να δείξει ότι για έναν ασήμαντο λόγο, για καμία αφορμή σοβαρή, για κάτι τεράστιο ή κάτι αυτό, αυτό σκότωσε τη γυναίκα του. Οπότε δηλαδή, 3 φόνοι, όλοι σε μια πολυκατοικία. Ήταν δηλαδή κάπως ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης, την είχε ονομάσει εγκληματική κομμωδία. Αλλά πραγματικά έδειχνε, είναι πολύ πιο παλιά, δεν είναι το ίδιο, είναι το 97 αυτή η ταινία. Και μάλιστα έχει πάει και σε κάποια φεστιβάλ, έχει παρουσιαστεί, ας πούμε. Ο Αλέξης ο Κατσαρός είναι ο γιος του συνθέτη του, του Κατσαρού. Κατσαρού. Και μάλιστα σκηνές της ταινίας έχουν γυριστεί στο σπίτι του στο Θάλιρο. Έχουμε κάνει γύρισμα. Είδες ότι είναι εδώ ο Κατσαρός και εγώ δεν το ξέρω ότι μένει στο Θάλιρο. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, έχουμε πολλούς καλλιτέχνες εδώ και εδώ. Είχαν γυριστεί μέσα στο σπίτι τους, αυτό το σπίτι που δείχνει που εμείς βρισκόμαστε με, που είναι τα 4 αγόρια και 4 αγορίες, για τα οποία μετά το βράδυ κάποια στιγμή, αφού έχουν κάνει όλα αυτά τα πράγματα, πάνε και σε ένα κλαμπ να διασκεδάσουν, ας πούμε. Δηλαδή εκεί υπάρχει και η αναισθησία. Πώς να σου πω, δηλαδή, το ότι έχει γίνει ένα γεγονός τραγικό. Και αυτά τα παιδιά. Και ότι είσαι ψυχρός και πας και γλεντάς και καλά. Ναι. Και υπάρχει και η προσωπική εξομολόγηση του καθενός. Πώς δηλαδή, το βλέπουν. Πώς το βλέπουν το πράγμα. Δηλαδή, εγώ συγκεκριμένα έχω έναν μονόλογο που λέω κάνεις μα για να φανείς σπουδαίος. Γιατί θέλεις να φανείς σπουδαίος, δεν είναι για σένα. Εσύ έχεις τις ενοχές σου. Είναι πάντα για τους άλλους. Ναι. Αυτό το κατεβάτο, ας πούμε, και ο καθένας κάνει, καταθέτει την δική του προσωπική άποψη πώς έχει αφομοιώσει αυτή την κακή πράξη που δεν πάει να είναι φόνος. Πάντως σε θαυμάζω γιατί μπορείς και πρώτα απ' όλα ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ναι. Και γόνιμο και επικοδομητικό πιστεύω. Μπράβο. Γιατί εμένα η μισή μου ζωή, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνω σαν χόμπι αυτό που αγαπάω, αλλά η δουλειά μου είναι κάτι που είναι τελείως αντίθετο από την ιδιοσυγκρασία μου. Ναι, καταλαβαίνω ναι. λοιπόν ότι υποφέρω 9 ώρες τη δουλειά. Μετά όχι, βρίσκω τον αλλά εαυτό. Αλλά πρέπει να στηρίξει τον διαχωρισμό. Τι να κάνει, να δεν γίνεται. Αφού έτσι είναι. Λοιπόν, αν και τώρα το σκέφτομαι πολύ έντονα, αφού μεγάλωσα το παιδί μου και αυτά και αυτά. Και δεν έχω πια ξέσει την ουρά τις τώρα. Τις ίδιες υποχρεώσεις ναι. που πήραν παλαιότερα. Μήπως αρχίσω να κινούμαι πιο πολύ σε αυτά που όντως μου δίνουν ζωή εγώ και νομίζω αγαπάω. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθείς και με το θέατρο. Ναι, περισσότερο. Γιατί αρέσει, είναι αυτό που αγαπάω, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που μου αρέσει. Δεν γίνεται. Πράγμα. Για να αρχίσω να βρίσκω τον εαυτό μου και δεν γίνεται. Δε. Κοίταξε, εγώ με το θέατρο λόγω υποχρεώσεων δεν μπορώ να είμαι συνέχεια. Δηλαδή έχω κάνει πάρα πολύ παιδικό θέατρο. Αυτό θέλω να μας μιλήσεις, γιατί ναι. έχεις γράψει και έργα. Βέβαια. Αλλά να πούμε, εγώ ξεστήλω ναι. τώρα, να μας πεις άλλο ένα... Βεβαίως, από εδώ ένα... Και μετά να μας μιλήσεις για τα θέατρα που έχεις γράψει. Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, οι λεπτομέρειες της απτότητας, ένα άλλο ποίημα. Η ευθύβολη αίσθηση της γλυκιάς διαδραματιζόμενης θύμησης από τις δανεισμένες, τις πενιχρές, τις λίγες και τις ξένες μνήμες περιμένει με χρονομική αδειμονία να ξεκινήσει ακόμη μια φορά τη συναλλαγή της εξωτικής και της ορατής αισθητικής απόλαυσης. Με την αλληγορική, συμβολική χρειά των συχνών διευθετήσεων συνοδεύει την ατομικότητα στη
αντιστασίωση της απεικόνησης. Δίνει ανταμοιβή στην όσμωση του χρονικού προσδιορισμού και στο ρυθμό της εναλλαγής που αποδέχεται τα περιστασιακά ζητούμενα συμπεράσματα μετά από τον κεντρικό έλεγχο. Αναπληρώνει τα κενά της αφήγησης, απομακρύνοντας τη συντήρηση της ασημαντότητας του κοινού μυθεύματος. Με προσοχή ξετυλίγει επιλεκτικά από την αρχή τώρα ξανά την ατέλεια της συμβιβαστικής πλοκής του λαβύρινθου. Χρησιμοποιεί τη σκηνική οικονομία των συμπλεγμάτων απέναντι στις άκρατες και οξύτατες λεπτομέρειες της απτότητας. Εδώ τώρα πάλι, με μία άλλη και έχεις και λέξεις, έτσι. Προσέγγιση. Καταρχήν χρησιμοποιώ λέξεις που υπάρχουν και στην κριτική, που γράφω κριτική βιβλίου ή κριτική εικαστικών, που πολλές φορές εκεί πέρα οι λέξεις είναι από την ορολογία της ιστορίας της τέχνης και που προσπαθώντας να αναδείξω, αν θέλεις, με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά του κάθε δημιουργού, κάνω παρεμβολές, κάνω επισημάνσεις, διακυμάνσεις. Με τον Γιώργο το Δήμο πρέπει να τα πηγαίνετε καλά, γιατί και εκείνος κάνει ιστορία τέχνης, ξέρω, και εκείνος ασχολείται. Πολύ μορφωμένο παιδί, πολύ μορφωμένο άνθρωπος. Ξέρω. Κοίταξε, ότι μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει εδώ να κάνουμε αρχαία, με μια κοπέλα άλλη, να κάνουμε με αρχαίες λέξεις. Και τώρα κάνει αρχαίο θέατρο. Αυτή τη στιγμή κάνει τις φωνές. Είναι το δεύτερο που γίνεται. Είχαν κάνει το πρώτο στο θέατρο του Κυψέλης, πώς λέγεται, το στούντιο Κυψέλης. Κάναν το πρώτο θεατρικό, το οποίο ήταν κάποια αποσπάσματα από αρχαίους ρόλους, και τώρα κάνουν το δεύτερο, το οποίο σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο, φαντάζομαι. Αλλά και μου λες, ναι, αυτά τα παιδιά πραγματικά ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχα και έβλεπες την αγάπη τους για το θέατρο, το πόσο δηλαδή, που και ο Γιώργος δουλεύει στο δημόσιο, έχει κάποια άλλη δουλειά. Έβλεπες το πόσο δηλαδή προσπαθούσαν να βγάλουν πράγματα, να βγάλουν το γέλιο του θεατή. Είχαμε πολύ καλή χημεία και στα δύο έργα. Ναι, ναι, είναι καλή. Και στα δύο. Και ήταν... τα δύο, εγώ λέω και την Έφη που ξέρω και τον Γιώργο, που τους γνώρισα τελείως διαφορετικά. Τεράστια χημεία. Δηλαδή και στα δύο έργα που παίξαμε, υπήρχε ένα συνδετικός κρίκος. Και στα θέατρα συνήθως ακούμε πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν και αρνητικά και αυτά. Okay. Δεν υπήρχε ένα στίγμα τίποτα κακό. Ναι, δηλαδή ναι. Όλα λειτουργούσαν ρολόι, υπήρχε μια χημεία, υπήρχε μια πολύ καλή κατάσταση φιλίας μεταξύ όλων μας και πραγματικά αυτό φαινόταν και στην ώρα που πάνω στη σκηνή, ας πούμε, και κάτι να συνέβαινε, ο ένας υποστήριζε τον άλλον, βοηθούσε τον άλλον, δεν τον άφηνε ξεκρέμαστο, ας πούμε. Που εντάξει, έχουμε δει και αυτά τα πράγματα. Ξέρω εγώ να λέει κάποιο κάτι και όλα να μην ξεκρέμαστε πάνω στη σκηνή. Συμβαίνει. Για πες μου έτσι για τα θεατρικά, που έχεις γράψει εσύ. Είναι αρκετά. Εγώ ξεκίνησα το 1984 να γράφω. Δηλαδή να γράφω. Είχα ετοιμάσει κάποια πράγματα που βγήκανε τότε. Συγκεκριμένα είχαν παρουσιαστεί και στην Ήρυδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, γιατί ήμουνα στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, όπου παρακολούθησα και το τμήμα αργότερα του πολιτισμού και της ιστορίας της τέχνης. Αλλά παράλληλα είχα κάνει και θέατρο, είχα κάνει και δημοσιογραφία στον Αντένα και στο Ίδρυμα Μπότσι, είχα παρακολουθήσει και άλλα πράγματα. Και έτυχα μάλιστα στο θέατρο να συναντήσω και πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα του θεάτρου που ήταν οι καθηγητές μου, ας πούμε, ξέρω, η Νίκη Τριανταφυλλίδη, η Ελένη Σαφυρίου, πιο παλιά ο Κοτσόπουλος, διάφορα, τέλος πάντων, ονόματα πολύ σημαντικά του θεάτρου. Λοιπόν, ήταν η άλλη πλευρά, είναι πάντα το τίποτα, το πρώτο έργο το θεατρικό, το οποίο μαζί με το «Ήταν ψεύτικη αγάπη» και το «Πάνω δωμάτιο» ήταν τα τρία ουσιαστικά δύο μονόπρακτα και ένα θεατρικό που ανέβηκαν τότε στην Ήρυδα. Στη συνέχεια πάμε στο «Πού είναι το χαρτί» το 89, ως μία από γλυκό το 93, η υπόθεση Παγκαρίου που είναι κωμωδία. Υπόθεση Παγκαρίου για κάποιο παγκάρι, εσύ. Είναι παγκάρι. Λοιπόν, είναι η συγκέντρωση σε ένα σπίτι των επιτρόπων, οι οποίοι κάθονται εκεί πέρα, καπνίζουν, πίνουν, παίρνουν χαρτιά, κάνουν και υποτίθεται ότι κάποια στιγμή κάποιος πετάει μια σπόντα ότι κάποια στιγμή είχαμε χάσει ένα ποσό και προσπαθούν τώρα να βρουν ποιος πήρε το ποσό αυτό. Λοιπόν, ενώ περνάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, η υπόθεση από σένα, από μένα, πάει στον απέναντι, πάει στο δύο αυτά, τελικά ανακαλύπτουν ότι το έχει πάρει το ποσό ο ιερέας.
Ο οποίος όμως δεν ήταν ο ιερέας της εκκλησίας αυτής και δεν ήταν ένας καλοκάγατος, πολύ καλός άνθρωπος, αλλά ήταν κάποιος ο οποίος ήρθε να τον βοηθήσει κάποια στιγμή και έτυχε να βρει, ας πούμε, ανοιχτό τα κλειδιά και μπήκε μέσα, ας πούμε, και έκανε και με το δίσκο. Δηλαδή, κοίταξε, κάποιες καταστάσεις που συμβαίνουν καμιά φορά, που έχουν συμβεί και που υπάρχουν. Εγώ πάρα πολλά χρόνια, σαν ψηλό παιδί, προείσταμαι στο ιερό και κρατούσα τα εξαπτέρυγα, έκανα, ας πούμε, στις διάφορες γλώσσες που λένε το Πατέρ ημών, λάμβανα μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις και έχω χρηστεί μάλιστα στην Αγία Παρασκευή από τον Αγαθάγγελο, τον Μητροπολίτη τότε της Μεσογείας και Λαβριωτικής αναγνώστης. Έχω πάρει χρήσμα αναγνώστη. Όπως και η Μαριλένα είναι κατηχήτρια. Έχει παρακολουθήσει στη σχολή της Αρχιεπισκοπής. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, και τότε υπήρχαν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε για τη δεκαετία του 80, του 90. Σε όλες τις εποχές. Ξέρεις, εγώ γνώρισα το 19, το 20 μάλλον το έμαθα. Έβλεπα έναν κύριο που ερχόταν τώρα τελευταία στην ενορία μας εδώ σε Αγίους Αναγίους που δεν τον είχα ξαναδεί. Όχι, κανονικό. Δεν τον είχα ξαναδεί. Η έτσι λιγάκι μορφή του μου θύμιζε τον Κασουμόδο, πώς να σου το πω. Μετά τον συνάντησα και τον είδα πρώτη φορά. Μετά τον συνάντησα στο σχολείο, μαθητή, μεγάλωσα. Λέω, κοίτα να δεις. Θυμάμαι τότε τον έβαλα να πάρει τον μπαμπά μου τηλέφωνο, γιατί είχε πέσει και να του πει ότι κοίταξε να δεις, εγώ είμαι 20 χρόνια μεγαλύτερό σου. Και εκείνη την ώρα διαστάθηκα και λέω, αυτός θα τον θάψει τον πατέρα μου. Και πραγματικά πέθανε ο πατέρα μου. Αυτός ο άνθρωπος, μια πειθό, μια αυτή, εγώ τον έχουμε σαν άνθρωπο, τον εκτιμάω, τον κάνω παρέα, πάω, τον βλέπω τώρα στο γεροκομείο που έχει μπει. Είχε τέτοια πειθό όμως, που έπεισε έναν επίτροπο, δεν θα σου πω σε ποια εκκλησία εδώ στην Νέα Σμύρνη, και ο άνθρωπος καταχράστηκε 20.000 ευρώ. Τουλάχιστον πήγαν για κάποιον καλό σκοπό. Άμα σου πω, θα σου το πω, αυτός, άκου τώρα, ο παππούς, δεν μας στέλνουν κάτι μηνύματα στο Facebook που σου λένε δάνεια και τέτοια. Κάπως έτσι λοιπόν πρέπει να τον πλησιάσανε τον παππού πριν 7-8 χρόνια που ήταν και αυτός. Αυτός ήταν, αυτός ήταν πρέσβης καλής θέλησης και τέτοια, γιατί ήταν συνταξιούχος τραπεζικός. Είχε μια θέση, ναι. Τώρα τον διπλαρώσαν από την Ουγκάντα και καλά ότι οθέτησε κάτι. Καλά, που σίγουρα υπάρχουν, είναι μια χώρα που. Μετά του στέλνανε αυτοί οι μηνύματα, γιατί με έβαλε και εμένα στο παιχνίδι, στην αλληλογραφία αυτή και κατάλαβα τι απαντώνες ήταν αυτοί. Αυτοί τώρα πώς τον είχαν παραμυθιάσει το. Και ακόμα το πιστεύει που πάω στο γεροκομείο. Και... Ναι. Ότι θα του στείλουν χρυσό. Και. Του λέγανε στείλε μας 1.000 ευρώ, στείλε μας 10.000, στείλε μας έτσι, πρέπει να νοικιάσω στο σπίτι, πρέπει το ένα. Με έβαζε κάθε μήνα από τη σύνταξή του, όλα αυτά τα χρόνια. Έπαιρνε 1.300 έπαιρνε, κράταγε τα 4-5 εκατοστάρικα για αυτόν και όλα τα άλλα εκεί. Και μετά ερχόταν και μου λέγε, έχεις λίγο ψωμί, έχεις λίγο αυτό, πήγαινε στη φουρνάρη, σε μένα κρέος. Τρύπια παπούτσια, δηλαδή. Α, εν τω μεταξύ τη προσευχή, τη εκκλησία, τη. Εγώ δεν σου λέω ότι ήταν απατώνα αυτό, ότι τον ψήσαν άλλοι και εκείνο μετά, με την ωραία του πειθό, έψησε τον άλλον τον επίτροπο, άλλο ο επίτροπο, καταδικάστηκε όμως. Και ενώ εκείνο, επειδή είναι μεγάλο σε ηλικία, δεν του κάνανε τίποτα. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Θέλω να σου πω ότι και τώρα γίνονται αυτά τα πράγματα και δεν ξέρει. Από πού, δηλαδή, άμα τους δεις αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και να φυλάξεις ακόμα. Δεν σου κάνω ούτε για παντός, ούτε για τίποτα οι άνθρωποι. Κοίταξε, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι παντού και σε όλες τις περιοχές και σε όλη την Ελλάδα. Δεν σαν να έρθω να σου πω, λέω να σου πω. Και στο εξωτερικό. Μου 10.000. Εσύ τώρα με πιστεύεις εμένα, γιατί με ξέρεις ότι είμαι τίμια και αυτά. Και ξέρεις τι, θα τα στείλουμε εκεί και θα μας δώσουν χρυσό. Πας και εσύ, τα παίρνεις από τη δουλειά σου από τον τάδε. Είναι αφέλεια όμως να πιστεύεις ότι θα σου δώσουν χρήματα και ότι. Εντάξει, είναι και ευαισθησία καμιά φορά. Δηλαδή, κάνεις, επηρεάζεσαι. Καλά, με έβαλε και εμένα στην αρχή. Λανθασμένα, βέβαια. Και έστελνα εγώ, επειδή του έγραφα τα μηνύματα να τα στέλνω. Μία-δύο, μετά του λέω: ποια παιδιά σου, του λέω. Αυτή του λέω 40 χρονών έχει ένα αυτό, να. Και ο άλλος που λέει ότι είναι γιος 48 χρονών έχει ένα αυτό τέτοιο.
Τι μου λες τώρα, λέω, πας και τους στέλνεις εσύ να τα ταΐσεις και δεν έχεις να φας, δεν έχεις τίποτα. Πώς τον ψήσαμε και μπήκε τώρα στο γυροκομείο, πάλι και καλά. Και σώθηκε. Ρε, του τρώγανε όλα τα λεφτά, δεν είχε να φάει. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Του τα τρώγανε. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Στη συνέχεια είναι το «Η παράξενη γυναίκα». Το 96, η πορεία εγώ του είμαι παράξενη γυναίκα, τι εννοούμε, παράξενη στη ζωή αυτή ή παράξενη δίστροπη. Αυτή ήταν μια δίστροπη γυναίκα που έκρυβε όμως πίσω από αυτή την παραξενιά έναν πάρα πολύ καλό εαυτό. Είναι μονόλογος. Είναι η πορεία του πάθους, η σκέψη συνείδησης μέσα στο χρυσό κουτί, το περιμένοντας το δεύτερο που αναφέρεται το 2001 στο αυτό που έγινε με τα αεροπλάνα που έπεσαν στους δίδυμους πύργους. Έπεσε το πρώτο και πέφτει και στο μεσοδιάστημα για το δεύτερο που είναι πολύ λίγο. Είναι ένας καλλιτέχνης ζωγράφος ο οποίος ζωγραφίζει και κάνει και αναπολύει όλη τη ζωή του. Και αυτό πάλι ουσιαστικά ένας ρόλος είναι. Επίσης το «Όχι αμοιβαία έλξη», η πρώτη λαμπερή μέρα, άνοιξε αυτή την πόρτα. Αυτό είναι θέατρο παραλόγου που παραπέμπει και στον Μπίντερ. Εγώ έχω επηρεαστεί πολύ από τον Χάρολντ Μπίντερ γιατί τον συμπαθούσα και τον εκτιμούσα έτσι σαν γραφή. Είχα δει πολύ το θέατρό του αρκετά και είχα την τύχη να τον δω από κοντά όταν ήρθε εδώ που τον παρουσιάσαν στο Μέγαρο Αθηνά στην Κηφισιά. Και ήταν ένας απλοϊκός άνθρωπος, απλός απλοϊκός, που δεν το έπαιζε τίποτα και μου είχε κάνει εντύπωση που είχα διαβάσει εκείνες τις μέρες που ήρθε με μια μικρή βαλίτσα στο αεροδρόμιο που πήγε με το ταξί να τον παραλάβει κάποιο. Και είμαι μεγάλα μεταξύ, λέει, γιατί λέει, δεν έχετε, που είχαν ξεκινήσει τα μετρό, τα αυτά. Λέει, γιατί δεν μπορώ να έρθω, λέει, με το αυτό σε ξενοδοχείο. Και μια λιμουζίνα από το Ίδρυμα Λάτσι, βέβαια, που τον έφερε. Όπως παλαιότερα μας είχε φέρει και τον Άλεν Γκίνσμπεργκ, που είχαμε συναντήσει επίσης τότε που ήμουν σε εφημερίδες. Είχα γνωρίσει πρόσωπα κατά καιρούς που πάντοτε όμως κάποιος σοβαρός φορέας τα έφερνε, που είχε να καλύψει τα έξοδα ή την. Αυτήν θυμάμαι τη Μάρθα Γκράχαμ, την σπουδαία χορογράφο, την Ράιφα Στάιλ, που την είχαν φέρει στο... Και όλοι αυτοί οι πολύ φτασμένοι τους βλέπεις ότι εν τέλει είναι πολύ απλοί. Γιατί είναι χορτάτη. Καλά, και κάποιοι δεν είναι απλοί. Καλά είναι και η κομπλεξία. Υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν όλο τον όροφο. Έχουν κάτι αυτό, αλλά... Εντάξει, συνήθως αυτή είναι η στάμη που θέλουν όλο τον όροφο. Μπορεί να πεις οι περισσότεροι είναι ή τέλος πάντων έχουν έναν τρόπο που σε πείθουν ότι είναι απλοί. Εντάξει, εγώ βλέπω και πολιτικούς ναι. που θα φάνε και την κλίση τους όταν θα τους πιάσουν στο εξωτερικό και που θα τους νοιάζει, μπράβο, ναι. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι όμως οι οποίοι έχουν ένα πομπασμό, έχουν μια σνομπαρία, έχουν εντάξει, μια είχανε, πια είχε έτσι, πολιτική στάση ναι, και το βλέπουμε και σε δικούς μας πολιτικούς εδώ πέρα κατά καιρούς. Που κλείνουν λοιπόν, όλο το ξενοδοχείο και που έτσι και παλιώς και αμήν. Κλείνουν δρόμους, ναι. Κλείνουν παρόδους, ας πούμε, για να μην έτσι γυμπράς κανένας. Λοιπόν, συνεχίζουμε, το αν έρθει πάλι εκείνος, αναφέρεται στον αυτόν που θα έρθει, που περιμένουν. Το περιμένοντας τον Μπίντερ είναι επίσης μια, δεν είναι κωμωδία και τους έχω περιμένει μια ζωή. Εδώ πέρα είναι η ιστορία δύο φίλων, που περιμένει ο ένας να έρθει αυτός ο φίλος του που έχει κάνει κάτι τεράστιο στη ζωή του ένα βράδυ που δεν έρχεται ποτέ αυτός. Και επειδή αυτός δεν έρχεται, αυτοί αρχίζουν και τον λιδωρούν και λένε ποιος πραγματικά είναι. Και αποκαλύπτουν ότι αυτός είναι ένας ψεύτικος άνθρωπος, κατασκευασμένος από την οικογένεια, από τον πατέρα, από την κοινωνία, από ότι πήρε τιμές, πήρε δόξες αυτά. Ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος δεν ήταν καν φίλος τους. Απλά είχε προσεντεριστεί διάφορα πράγματα, καταστάσεις, γεγονότα, πολιτικούς και ανέβηκε και έφτασε πάρα πολύ ψηλά. Και φυσικά δεν έρχεται ποτέ να συναντήσει αυτόν τον ταπεινό, τον φίλο που μένει πίσω. Είναι ιστορίες που έχω δει από κοντά πάρα πολλές φορές με ανθρώπους που και σε μένα δεν με άγγιζε ποτέ αυτό. Αλλά έλεγα, βρε παιδί μου, καλά, έχεις έναν συγγενή που είναι ο τάδε. Δεν έχεις ούτε καλημέρα. Έλεγα σε κάποιον, ας πούμε. Μου λέει δεν έχω, λέει, καμία σχήμα. Είναι δυνατόν αφού υποτίθεται ότι και κάποια βοήθεια αν του ζητούσε, θα σε βοηθούσε κάπου. Και εκεί πέρα βλέπεις μια φοβερή αξιοπρέπεια. Μου λέει όχι, εγώ δεν θα καταδεχτώ ποτέ να πάω να ζητήσω. Μπορεί να περνάω έτσι όπως περνάω, με βλέπεις εδώ πέρα. Καλή σήμερα άκουσα κάτι ναι. που δεν θέλω να πω ονόματα μου τώρα. Επειδή παίρνω έναν άνθρωπο τηλέφωνο. Γνωστό πολιτικό επίθετο. Ναι. Λοιπόν, για μια οφειλή 70 ευρώ.
κάτι μου λέει και το απαντάω εγώ και του λέω, κύριε, του λέω, δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας αν ξαναψηφίσεις. Γιατί του λέω, εσύ σαν κριτικός και με το όνομα που έχεις, σίγουρα του λέω θα ψηφίσεις αυτό. Ναι. Και μου λέει, όχι, όχι, μου κάνεις μεγάλο λάθος. Μου λέει, είμαστε πρώτα ξαδέρφια. Ξέρουμε όμως εδώ όλοι στην Κρήτη, καλά τώρα στο ζωγραφίζω με αυτό που θα σου πω, ναι, ότι θα στηρίξει τον άλλονα και θα συνεργαστεί, γιατί ο άλλος τον έχει δέσει με τις υποκλοπές, κάτι ξέρει. Άρα τώρα μπήκε στον άνα, τη λέω. Και μου λέει, το ξέρει και το βοηθίζει όλη η Κρήτη και δεν υπάρχει περίπτωση, μου λέει, να... Και είμαστε πρώτα ξαδέρφια. Αλλά προτιμώ τις αξίες μου. Έχω μια καλή μου φίλη καθηγήτρια που έχει τις αξίες της. Ο ξάδερφός της έχει γνωστά θέατρα, τον ξέρεις. Εντάξει, και αυτός βοηθάει όμως άλλες... Βοηθάει με τα χρήματά του. Δηλαδή και τη μητέρα της την έχει βοηθήσει με τα χρήματά του. Mm-hmm. Έχουν τελείως αντίθετες πολιτικές απόψεις. Αυτό όμως δεν διαφέρει. Και αυτό, ναι, μεν μπορεί να πάνε να φάνε, μα πρόσεξε. Ναι, ναι. Πάει, τρώει μαζί. Ναι. Κάνουν τις γιορτές μαζί. Τώρα θα συντρέξει που θέλει βοήθεια η μαμά του που έχει μείνει κατάκητη. Αλλά δεν θα του πάρει ποτέ. Δηλαδή, επειδή είναι, έχει μια αξία στο ότι δεν θα πάει να ζητιανέψει, δεν θα πάει να πέσει. Είναι και δύναμη ψυχής. Δεν θα πάει. Εγώ μου λέει να συντρέξω για τη θεία μου, γιατί η θεία μου συντρέξε για τη μαμά μου. Αλλά να πάω να χτυπήσω την πόρτα του ξαδέρφου μου, που ξέρω ότι πατάει επιπτωμάτων, για να κάνει όλα αυτά, δεν θα το κάνω. Εγώ έχω ζήσει καταστάσεις ανθρώπου που το θεωρούσα αξιοπρέπεια, βέβαια, το να μην θέλουν να χτυπήσουν μια πόρτα, ενώ υπήρχαν οι πόρτες. Και μην σου πω ότι ήταν και ανοιχτές οι πόρτες. Και λες, μα καλά, βρε παιδί μου, σε σημείο βλακείας. Ας πούμε, να μην χτυπάει την πόρτα τη στιγμή που το κάτω-κάτω υποτίθεται ότι ήταν κάτι που αναγκαίο, κάτι που χρειαζόταν. Δηλαδή, το θεωρούσα κατά κάποιον τρόπο και κάπως εγωιστικό σε ένα σημείο. Μπορεί να είναι και εγωισμός, ναι, που σε πάει, δηλαδή, αλλά... έλεγα, ας πούμε, είναι δυνατόν, ας πούμε, καλά, εκείνος είναι εκεί, εσύ είσαι εδώ πέρα. Μα τίποτα, μα τίποτα. Κοίταξε να μου λες και ο άλλος, αν μου το χτύπαγε την πόρτα και του λέγε να σε βοηθήσω, να το δεχτεί. Μα είχε ανάγκη, δεν ήταν ότι πήγαινε, πώς να σου πω, να κάνει, να δείξει μετά ότι έκανε κάτι και πήρε και έχει και κάνει, είχε άμεση ανάγκη. Αλλά από τη μια μεριά έλεγε ότι ήταν ένας εγωισμός, από την άλλη μεριά ότι ήταν αξιοπρέπεια το ότι δεν ήθελε να καταδεχτεί, να ζητήσει, ας πούμε, να κάνει, αλλά έβλεπες ότι ερχόταν η φθορά σε αυτόν τον άνθρωπο, μετά υπήρχε η αδιαφορία από την. Αυτό είναι η αδιαφορία, γιατί τώρα αδιαφορία. Εγώ να ξέρω, ναι, τώρα να είμαι καλά οικονομικά και να ξέρω, ναι, ότι ο ξαδερφός μου δεν έχει να φάει. Εγώ σου λέω, ναι, σου λέω τον αδερφό μου, τον ξαδερφό μου. Και δεν θα πάει να του χτυπήσει την πόρτα και εμείς πρέπει να νοιάσουμε. Αν είναι η ιδεολογία η ίδια, δεν είναι. Επειδή έχει κάποιος η ίδια ιδεολογία, μαζί το βοηθάμε και άμα δεν είναι, ας πούμε... Αυτό είναι κακία. Εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Αυτό είναι κακία, δεν είναι. Δεν νομίζω, όχι, όχι, δηλαδή, ότι αυτό το πράγμα... Είδες τι σου είπα, είσαι, λέω, που αυτός με τα λεφτά του έχει βοηθήσει όλη την οικογένεια, ναι, δεν, ναι, είναι, δηλαδή από μόνος του όμως. Ναι, που είχε καλή θέση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πληρώνει τη άλλη θεία στο γυροκομείο, αλλά από μόνος του. Από μόνος του είπε, εγώ θα πάω τη θεία, ναι, στο καλύτερο και, γυροκομείο και πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι δεν το αναφέρουν κιόλας, να το πούνε. Γιατί άλλοι βγαίνουν και διατυμπανίζουν το κάτι πολύ λίγο που κάνουν σε επίπεδο φιλανθρωπίας, μπράβο, ναι, ακτιβισμού που λέμε, και δηλαδή που είναι και φτηνιάρικο. Εγώ νομίζω, ναι, ότι τώρα τελευταία βλέπω τώρα πολύ... Εμένα η μαμά μου όταν τη χτύπησε ο καρκίνος ντρεπότανε να το πει. Από αξιοπρέπεια ντρεπότανε να το πει. Δεν ήθελε, γιατί νόμιζε ότι ο καρκίνος είναι κάτι που θα τη συχαθούνε, θα την κάνουνε, δεν ήταν ήξερε. Ήταν θέση ζωής όμως. Εντάξει, ήταν ή δεν ήθελε. Είχε ένα... Ή θυμάμαι όταν ήμασταν μικρά, περνάγαμε πολύ φτωχικά. Όταν σου λέω φτωχικά, φτωχικά. Ψήνανε κάτω, ξέρω εγώ, που ήμασταν πολυκατοικία οι συγγενείς, μας έντυνε η μαμά μου στον γκραν, ψωμί, ελιά μας μπούκωνε και μας έβγαζε, θα χαιρετήσετε και θα φύγετε. Ούτε θα ζητήσετε, ούτε θα κάνετε. Δηλαδή είχαμε άλλες αυτές. Πηγαίναμε σε ένα σπίτι και μας κοιτάγαμε, θα πάρουμε το γλυκό ή δεν θα το πάρουμε. Δεν υπήρχε αυτό. Τώρα παίρνει τον άλλο τηλεφώνη και σου λέει, α, έχω καρκίνο στο κεφάλι, α, πεθαίνω, είμαι αμαία. Γιατί στα αμαία έχω καρκίνο στο στήθος. Και τι έγινε, της λέω, και εγώ που σου μιλάω καρκίνο στο στήθος. Δηλαδή, πια
Έχει περάσει άλλο στάδιο. Ναι. Αυτό το αμέ έχω βαρεθεί να τα ακούω. Μιλάω με 100 ανθρώπους, οι 50 είναι αμέα. Αυτά οι 50 μου δηλώνουν αμέα. Και υποκρισία και ψευτιά πολλές φορές. Όχι ότι δεν υπάρχουν και τέτοια. Υπάρχουν. Όχι, ξέρετε τι καταλαβαίνω. Έχει ισοπεδώνονται οι αξίες, οι αρχές. Υπάρχει. Δηλαδή βλέπεις τώρα το πιτσιρίκι και το βλέπω εγώ με παιδάκια τώρα. Θα πάει και θα δει και θα ξέρω εγώ θα πάει είστε στην καφετέρια, δεν θα σε ρωτήσει να το πάρω το μπισκοτάκι από το πιατάκι. Πάει και το παίρνει. Αυτό είναι και η αγένεια και η αγωγή. Δεν υπάρχει πια ο σεβασμός και νομίζω ότι το έχουμε χάσει και από το σχολείο αυτό. Μα καταρχήν δεν έχουμε σεβασμό στους δασκάλους. Στους μεγάλους, καν στον πληθυντικό. Εγώ δεν είχα διανοηθεί ποτέ άτομα τα οποία ήταν μεγαλύτερα από μένα στην ηλικία. Ήταν γιαγιά, παππούς, θείος, και να πω Λατάκι, Γιάννη, Σάκη. Δηλαδή δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτό το πράγμα, παρότι ήρθε μια εποχή που υπήρχαν ας πούμε θείοι μου που το απαιτούσαν. Λέει, έλα μωρέ τώρα, πες με Γιάννη. Ναι, γιατί ήταν έτσι πιο πριν. Πες με Χρήστο, πες με Δημήτρη. Δηλαδή υπήρχε αυτό το πράγμα, μια εποχή κάποτε που είχαν διαφοροποιηθεί τα πράγματα. Αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολλά χρόνια μεγαλύτερος από μένα και τέλος πάντων θα πήγαινε και θα χτύπαγα την πλάτη και θα έλεγα ας πούμε για χαρά ξέρω εγώ και λέει μια ισοπαίδωση. Γι' αυτό με τα σχολεία, δηλαδή γιατί και στην παιδαγωγική που έκανα το 20 το κατάλαβα. Ήταν μια παιδαγωγική που είχε ξεκινήσει το 80, ότι πρέπει τα παιδιά να τα αφήνουμε ελεύθερα, να έχουν τα δικαιώματα. Εκεί πέρα, γιατί εγώ πήγαινα στο σχολείο τότε. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει, ήρθε ένας άλλος άνεμος. Πώς λέγεται της Μαντός, η παιδαγωγική της Μοντεσόρη. Μοντεσόρη, κοίταξε, η παιδαγωγική αυτή την οποία καταρρίφθηκε χρησιμοποιούμε. Κοίταξε, από κάποια στιγμή και μετά ήταν και πάρα πολύ αυστηρή. Βέβαια, είχε και κάποια πράγματα τα οποία ήταν δείγματα, αν θέλεις, που δημιουργούσαν τη φαντασία και την ευαισθησία στο παιδί. Για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι ότι μας λέγανε ότι μην περιμένεις να μάθεις την ορθογραφία, αλλά διάβασε βιβλίο, ένα βιβλίο κάτι και θα δεις γιατί είναι το είναι με γιώτα, έψιλον γιώτα. Αυτά, αλλά η μοντεροσεριανή σχολή η οποία υπήρχε, ας πούμε, και η οποία εφαρμόστηκε κυρίως από αυτά τα κάπως κλειστά σχολεία που ήταν πάρα πολύ ξέρω, αυστηρά, που ήταν δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά είναι γνωστά τα κολέγια τα οποία υπήρχαν, καθόλου φιλελεύθερα, καθόλου αυτά, πάρα πολύ κλειστές οι κοινωνίες των παιδιών εκεί πέρα και λέγανε παλιά για τις καλογριές. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και άλλα σχολεία τα οποία τα παιδιά ήταν καθυλωμένα στο διάβασμα. Πολύ λίγο παιχνίδι, πολύ λίγη ξεκούραση, αλλά πάντοτε σε ένα ρυθμό υποταγής, να το πω. Πώς λειτουργεί ένα μοναστήρι, ας πούμε. Ναι, έτσι, ναι. Σαν να είσαι φυλακή, σαν να είσαι. Και δεν μπορείς να ξεφύγεις από εκεί πέρα και πρέπει να είσαι, ας πούμε, αυτά. Τώρα κοίταξε, είναι σε αυτό το σύριαλ που βλέπουμε, που δείχνει αυτό το μοναστήρι. Το σύριαλ αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα. Το Μαύρο Ρόδο, ναι. Κοίταξε να δεις. Εδώ πέρα βλέπεις πράγματα τα οποία όντως συμβαίνουν στα μοναστήρια. Έτσι. Εγώ έχω μείνει σε μοναστήρι και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχω μείνει και στο Αγιώρος, έχω μείνει και στα Μετέωρα, έχω μείνει και σε άλλους χώρους. Εντάξει, εγώ είμαι επισκέπτης, φίλος, συγγενής, αυτά. Αλλά έβλεπα όμως πόσο υποταγμένα ήταν αυτά τα άτομα, πόσο δεν μπορούσαν όχι να μη σου πω να γελάσουν ακόμα. Έπρεπε να είναι εκεί πέρα, προσιλωμένα, στο στόχο, στο σκοπό, στο μεγαλείο, αν θέλεις, της πίστης, της θρησκείας, που είναι πραγματικά σημαντικό. Αλλά έβλεπα, δηλαδή, τι έλεγα, ότι τους θαύμαζα από την πλευρά του, ότι εγώ έβλεπα ότι δεν μπορούσα να ζω έτσι. Δηλαδή, όλη αυτή την κατάσταση, την περιραίωσα ατμόσφαιρα, η οποία δεν είναι μόνο αυτό που αναφέρουμε τώρα η υποταγή, είναι το ότι εν μέρη σου κάνουν ένα... σε φέρνουν σε μια κατάσταση ώστε ακόμα και να νιώθεις και τύψεις για κάτι, για πράγματα ασήμαντα. Για πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν. Γιατί πια νερό, γιατί έκανα αυτό, γιατί δεν ίστεψα, γιατί είναι κακοπλακώδες πράγματα. Κοίταξε να σου πω. Δηλαδή, εγώ προτιμάω να είναι κάποιος ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος και βέβαια σε περιπτώσει αφού του αρέσει να φάει και μια μέρα και κρέας. Τι να κάνουμε δηλαδή. Λέμε τώρα, α πούμε, και να μην φάει φακή. Αλλά σημασία έχει και η πράξη του ποιος είναι. Δηλαδή, από ένα έχω ζήσει καταστάσεις ανθρώπων, ιδιαίτερα σκληρών, οι οποίοι ξέρω
Άμα διαβάσεις το θαύμα του Χριστόφορου του Μπίθα, του Χριστόδουλου του Μπίθα, είναι πατέρας Εκκλησίας και έχει γράψει ένα το θαύμα. Είναι μια αληθινή ιστορία για έναν που γεννήθηκε το 70 και πιο πριν μάλλον. Αλλά επειδή γίνεται μετά, πάει με τους αναρχικούς, ξέρεις και αυτά. Περνάει από διάφορα. Μπράβο, ο πατέρας του είναι ψάλτης, κληρικός και επίτροπος στην Εκκλησία, αυστηρός, φαρισαίος δηλαδή. Καταπίεση αυστηρότητα στο σπίτι, αυτό που λες τώρα. Και το παλικάρι βέβαια αποθείται από την Εκκλησία, εννοείται με όλο αυτό. Μα δημιουργεί κακό πρότυπο. Τελείως απόθεση. Περνάει από όλα αυτά τα επαναστατικά, τα κόμματα, γιατί γράφει καλά, κάνει αυτά. Και το χρησιμοποιούν και αυτοί, βέβαια. Ναι, εκεί πάλι, μπράβο. Εκεί μετά από, μπράβο, το λέει αυτό, περνάει όλα αυτά. Είναι μια αληθινή ιστορία, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μετά βέβαια από τις καταστάσεις της ζωής, πώς ξαναγυρνάει στον πνευματικό κόσμο. Αλλά το βλέπω κι εγώ στη ζωή μας αυτό. Νομίζω όμως ότι τώρα αυτό... Ούτε το πολύ χαλαρό είναι ωραίο. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει και αυτό που γίνεται στα σχολεία. Δεν σέβονται πια τα παιδιά τους δασκάλους. Αυτό είναι ελευθεριότητα, δεν είναι ελευθερία. Ναι, δηλαδή είναι αγενής. Φοβάται ο δάσκαλος, εγώ το βλέπω τώρα με τσάκ. Ναι. Με το σχολείο. Ναι. ναι. Αυτό. Θα λέει η ανιψιά μου, παίρνουν με τα παιδιά και τις κάνουν τις δασκάλες στο βίο αβίο, το ότι παίρνουν το βράδυ, τις χτυπάνε τα τηλέφωνα, τις πάνε τα μάξια. Δηλαδή, και μου τα λέει τώρα εμένα το παιδί, τι κάνουν στους δασκάλους. Και ειδικά τώρα που υπάρχει μια έξαρση στα σχολεία με το bullying, με την ενόχληση. Δάσκαλος φοβάται να κάνει. Η δασκάλα που είπανε να παραιτηθεί γιατί τους έδειξε το άγαλμα, λέει. Το δες αυτό. Αυτό πια. Αυτό είναι τραγικό. Κοίταξε, στα δικά μου τα χρόνια θυμάμαι που είχε δει μια μάνα τον καθηγητή. Δηλαδή δεν το ξεχάσω. Ένας κοντός, μικρό το δέρμασι, ο οποίος μάλιστα ο καημένος φορούσε ένα καμπάνα παντελόνι, δεν τα ξέρεις ας πούμε, τα πούνι ήταν για να ψηλώσει τη γάλα ας πούμε, και μάλιστα κάλυπτε το καμπάνα όλο το πόδι του απούσι και έρχεψε ας πούμε δύο καμπάνες να περπατάνε αυτά. Και έρχεται μια μέρα μια μάνα, η οποία έτσι, αυτή είναι κάρα που λένε, το έλεγε η ψυχή της αυτή, εγώ ξέρω ότι γιατί την ο άντρα της, στο σπίτι και μπαίνει μέσα σαν στρατηγός ας πούμε και αυτά είναι αυτό. Και λέει, πέφτει πάνω σε αυτόν. Και λέει, κύριε, μου λέτε, σας παρακαλώ, εδώ πέρα τα παιδιά, λέει, λένε, κάνουν παράπονα, κάνουν αυτά, ας πούμε. Για ποιον λέει, σας έκαναν παράπονα. Είναι ένας, λέει, κύριος, λέει, Χαραλαμπίδης, το είπε το όνομα. Να είναι καλά, αν υπάρχει. Μα εγώ είμαι ο Χαραλαμπίδης. Εσύ είσαι, ρε Καραγιώζη. Σαντιές, κλωτσιές, σφαλιάρες, βουνιές. Όλα αυτά. Δηλαδή, ο άνθρωπος βγήκε. Και αυτήν τη βλέπεις, ας πούμε, αγέροχη μετά. Πώς είναι, ξέρω εγώ, αυτή ούτε η μήνυση της έγινε, ούτε τίποτα. Παιδί μου, τι και ένας δάσκαλος τώρα μπορεί να δώσει ένα χαστούκι στο παιδί και να το πάνε. Να περάσει από την τροπή. Εγώ θυμάμαι στα χρόνια επίσης που καμιά φορά το αυτή λιγάκι. Μας πιάνανε, ναι. Μας σηκώνανε τιμωρία. Τώρα δεν σηκώνουν τιμωρία. Δεν μπορεί να σηκώνει. Φοβάται ο δάσκαλος να σηκώνει τιμωρία. Κάπως φοβόντουσαν. Αλλά εγώ είχα την εμπειρία επίσης μία φορά. Είχαν βάλει με τρία παιδιά να κοιτάξουν να κάνουν αποβολή. Με το που πήγα στο σπίτι, δεν ξέρω τα παιδιά τι κάνει, η μαμά μου μου λέει: πάμε στο σχολείο να δούμε γιατί πήρε αποβολή. Και η μαμά μου πολύ διαβασμένη, πολύ μορφωμένη, και λέει τους καθηγητές ότι καταρχήν δεν αποβάλλουν τα παιδιά. Πού το ξέρετε αυτό, κυρία Πετμέζα, πως το έχει γράψει η Έλλη Αλεξίου και το έχει πει. Και καθηγητής αριστερός, εδώ είναι η κοροϊδία, λέει στη μαμά μου: κυρία Πετμέζα, ήρθατε εδώ πέρα να μας διαφημίσετε. Μια συγγραφέα που θέλει το παραπέτασμα. Δηλαδή, τραγικό πράγμα. Να μην ξέρει και αυτό τι του γίνεται. Δηλαδή, υποτίθεται η Έλλη Αλεξίου ήταν μια τυχαία, η οποία ήταν παιδαγωγός και έλεγε τέτοια πράγματα. Εγώ κάτι, ένα τέτοιο είδους bullying δέχτηκα μια φορά, στο πρώτο, από τα πρώτα όχι βιβλία, το ίσως το τέξτο που να ήταν, είχα χρησιμοποιήσει κάποια κομμάτια που έχουν πει για μένα η Ειδό Σωτηρίου, ο Κουτσοχέρας, η Έλλη Αλεξίου που είχα γνωρίσει, ο ανθρώπος που η Λιλή Κανάκου. Και υπάρχει κάποιος ο οποίος τότε μου είχε κάνει τα σχέδια και πάει το βιβλίο στις εφημερίδες, γράφεται, κάνει ας πούμε και αυτόν τον αναφέρουν ας πούμε τον τελευταίο ότι έκανε τα σχέδια και αυτός ο καλλιτέχνης. Και με πιάνει και μου λέει την εξής φράση, Λεόντιε, εντάξει γράψαν και το βιβλίο σου, γράψαν για τις γριές αυτές εδώ πέρα μέσα στο βιβλίο, ότι είπαν για σένα και δεν γράψαν για μένα. Οι γριές ήταν η Ειδό Σωτηρίου, η Αλεξίου, η Λιλή Κανάκου, η Λιλή Ζωγράφου και μια ακόμη.
Τέλος πάντων, 4-5 ονόματα. Να σου πω κάτι. Τα πλέον τόπο ονόματα. Χτες μιλάγα με τις φίλες. Με ένα ψυχολόγο, 78 χρονών ψυχολόγος. Και εγώ, επειδή από εμπειρία μου τώρα βλέπω ανθρώπους που όταν παίρνουν ψυχοφάρμακα πολλά χρόνια παραλύουν και μετά πεθαίνουν. Και έχασα, αυτό, έτσι έφυγε ο Μανώλης πέρυσι το καλοκαίρι, 38 χρονών. Τώρα έχω τη Βαγγελίτσα πάλι που είχε πάθει και αυτή η κατάθλιψη. Τώρα είναι, κοιτάμε τώρα στην ενορία, είναι στο γυνήτιο, παράλυτη, από τα ψυχοφάρμακα. Αυτά τη φέρανε στην πάνε, ναι. Ναι, είναι παίρνει βαριά ψυχοφάρμακα και τα ψυχοφάρμακα σε κάνουν. Έχω λοιπόν μια φίλη παιδική που τώρα πέρασε μια κατάσταση πριν κάτι χρόνια, τη γλίτωσε, πέθανε η μαμά της όμως τώρα και ξαναπάθε. Πάλι κάτι ίδιο, μπράβο, πούμε, και πίνει φάρμακα. Ο σύντροφός της είναι και ψυχολόγος. Που θα μπορούσε να τη βοηθήσει όμως. Ναι, δεν πάει σε άλλο ψυχολόγο τώρα, γιατί δεν κάνει όταν έχει σχέση να είναι. Αλλά του λέω εγώ τώρα αυτό. Μπορούσε όμως αυτό που λέμε, όχι άμεσα, έμεσα. Αυτό θέλω να σου πω. Και έμεσα λοιπόν, του λέω εγώ εχθές, κάποια στιγμή στο τηλέφωνο. Και να δεις την απάντησή του και πέσα από τα σύννεφα και λέω, μάλλον γι' αυτό η φίλη μου, αφού είναι 20 χρόνια μαζί του, ακόμα πίνει φάρμακα. Δεν τρελάθηκα με την απάντησή του. Τρελάθηκα. Λέω, του λέω, κοίταξε, λέω, του είπα αυτά τα δύο παραδείγματα και λέω, μήπως δεν πρέπει να πίνουμε, μήπως πρέπει να τα ελαττώσει τα φάρμακα. Του πρώτου τα βράδυ. Γιατί βλέπω ότι παθαίνει και ένα μνήμης. Δηλαδή, άλλα μου λέει εχθές και άλλα μου λέει την άλλη μέρα κοπέλα, έτσι όπως μιλάμε τώρα. Τη βλέπω ότι παθαίνει κενά. Και του το λέω και μου λέει, δεν μου λες, μου λέει, εσύ τώρα με πήρες, μου λέει, να μου μάθεις ψυχολογία. Ναι. Θα μου μάθεις τα φάρμακα και την ψυχολογία. Εσύ, όχι, λέω, εσύ ξέρεις. Απλά λέω, μήπως θα πρέπει λίγο-λίγο να τα ελαττώσει. Γιατί βλέπω ότι παθαίνει και ένα μνήμης. Και ότι δεν πάει προς το καλό, πάει σε μια χειρότερη κατάσταση. Και, και τι έχεις πει, μου λέει, και μου τα λες αυτά. Άκου απάντηση τώρα. Και από άνθρωπο μορφωμένο και ψυχολόγο. Και τι είσαι εσύ, μου λέει, θα μου υποδείξεις, μου λέει, εμένα θα μου κάνεις φάρμακο, πώς μου το πει, ότι και καλά μαθήματα φαρμακευτικής. Φαρμακογνώση, λέγεται. Και σε βάζει σε μια αυτή, λέω τώρα τι να πω. Τι να πω. Αλλά όταν έκλεισα το τηλέφωνο και έκανα το σταυρό μου και την προσευχή μου να κοιμηθώ, λέω, Ολυμπία, τι να πεις. Αν ήταν σωστός, εφόσον τρίβονται 20 χρόνια τώρα, δεν θα ήταν σε αυτήν την κατάσταση, φιλενάδα σου. Και καταρχήν μπορεί αυτός να συνέβαλε και σε αυτήν την. Γιατί εγώ την είχα χάσει αυτή την κοπέλα. Όταν μπήκε την πρώτη φορά, μετά χαθήκαμε για μια δεκαετία και τώρα την ξαναβρήκα, 2 χρόνια. Αλλά τη βρήκες και σε μια διαφορετική. Πριν 2 χρόνια που τη βρήκα ότι είχε δυναμώσει, με το πέθανε η μάνα της, έγινε πάλι στα τάρταρα. Τραγικό πράγμα. Τραγικό πράγμα. Τραγικό και ωραίοι άνθρωποι, δουλευταράδες, με ευαισθησίες που δεν μπορέσαν όμως να τις εκτονώσουν. Να το πούμε και αυτό, ότι η τέχνη βοηθάει. Μαζί το είπαμε. Είναι ψυχοθεραπεία. Ναι. Δηλαδή θέλω να το περνάμε αυτό το μήνυμα. Το λέω σε πολύ κόσμο, όπως η γνώση. Εγώ δεν είμαι χαζή που πήγα και έκανα. Δεν θέλω να το παίξω 15άρα που πήγα στα θρανία. Πήγα για ψυχοθεραπεία. Εγώ πήγα γιατί ανοίγει το μυαλό μου. Και το ζω στο θέατρο που από τις πρόβες ακόμα και μόνο που μπαίνεις στην ψυχολογία ενός διαφορετικού ανθρώπου, άσχετα που καμιά φορά μπορεί να είναι και κάτι που να είναι κοντά σε σένα πάρα πολύ. Αλλά και μόνο το ότι μπαίνει στην ψυχολογία ενός άλλου ανθρώπου. Που πρέπει να παίξει κάτι αντίθετο από σένα, αυτό είναι ωραίο. Αν όχι εξαγνίζεσαι, εξαϊλώνεσαι όμως. Εγώ έφευγα από τις πρόβες και έβγαινα, ας πούμε, στην Παρτισίων με τη μηχανή να πάω στο σπίτι και ένιωθα ότι πετούσα. Δηλαδή αυτή η μέθεξη. Μια λύτρωση. Ναι. Αυτό όλο το πράγμα δηλαδή πραγματικά με άγγιζε και αυτό σκέψω από τις πρόβες. Εγώ ξέρω. Ναι. Και το λέω και σε αυτή τη φίλη να την παρασύρω, αλλά δεν μ' ακούει. Της λέω, υπάρχει το θεατρικό παιχνίδι, που είναι καθαρά ψυχοθεραπεία. Υπάρχει η χοροθεραπεία, υπάρχει η κοινωσιοθεραπεία. Δηλαδή, μέχρι της είπα και για γιόγκα γέλιο, για να μπορεί να μπούμε σιγά σιγά να την. Γιατί όταν με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, έχω ανάγκη να σε δω και έρχεται σπίτι μου. Και θέλει να μιλήσει και θέλει να βγάλει εσόψη. Ναι. Και σου λέει βοήθεια, βοήθησέ με. Εγώ προσπαθώ να τη βοηθήσω με αυτά όλα που ξέρω.
Βέβαια εκείνη είναι αρνητική σε όλα. Τώρα ίσως είναι και η φάση τέτοια, υπάρχουν πιστεύω. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν διάλογο. Το άσχημο είναι ότι πας να βοηθήσεις κάποιον που προτάσεις κάτι, το οποίο ας πούμε, το έχεις κάνει. Βάζεις εσύ, όλα εμπόδια. Ναι, και οτιδήποτε πάντοτε κοιτάζει να σου δείξει ότι λάθος έχεις, δεν έχεις, δεν είναι σωστά αυτά που λες, ότι πάντα δηλαδή προτάσει έναν άλλον εαυτό, βγάζει μια αρνητικότητα, μπράβο, βγάζει ναι. μια κατήφια να πω. Ρε παιδί μου, αυτή... μου λέει, πρέπει ο Γιώργος να τρώει ψάρια φρέσκα. Ναι. Μου φέρνουν εμένα φρέσκα, ολόφρεσκα ψάρια, τη Δευτέρα φρέσκα από τα παραγάδια. Την παίρνω τηλέφωνο, λέω μου φέρανε φρέσκα ψάρια να δώσει στο Γιώργο που πέρυσι θέλει καλά λιπαρά. Mm. Δεν μαγειρεύω ψάρια. Oh. Λέω τώρα θα μου το λέω από βλακία, σκέφτηκα ότι θα είναι στα κακά της. Λέω καλά, δεν τα μαγειρέψε. Θα τα μαγειρέψει η κόρη του. Θα τα μαγειρέψει ο γιος του. Να τα μαγειρέψω, να στα δώσω μαγειρεμένα. Όχι, μου λέει το ψάρι πρέπει να είναι ζεστό για να το φάει. Από την Νέα Σμύρνη το πάω στο. Δηλαδή κάτι εμπόδια. Κοίταξε, αυτά δεν είναι. Χαζά. Το μυαλό δεν πάει καλά. Αυτό. Δηλαδή, και επειδή είδα ότι το μυαλό δεν πάει καλά, γι' αυτό είπα το άλλο μου μετά τον παίρνω καπάκι την επόμενη και του λέω ρε εσύ, μήπως πρέπει λίγο. Αλλά δεν του το είπα και αυτού μου. Ότι κόψτε, θα του δώσα παράδειγμα του άλλου δύο. Κάπως το ίδιο διαφορετικά. Ναι, γιατί και αυτό με την απάντησή του και με τον τρόπο που μου μίλησε, κατάλαβα ότι. Σαν να ήθελε και να μην ήθελε. Κάτι δεν πάει καλά. Και μετά, εγώ τα κάνω την προσευχή μου, πάντα παίρνω απαντήσεις σε πράγματα. Και μετά σκέφτηκα αυτό, ότι αν ήταν σωστό στην ψυχοθεραπεία τέλος πάντων, δεν θα είχε πέσει τώρα η φίλη σου έτσι. Δεν θα πίνε χάπια. Πόσο στάθηκε κοντά τη, ας πούμε, όταν τον είχε πραγματικά ανάγκη. Σε αυτά για να βοηθήσει με την ουσιαστική πλευρά και με την ουσία του όρου, ας πούμε. Τον είχε, ρε παιδί μου, τον είχε γνωρίσει σαν ψυχολόγο, τον ερωτεύτηκε και μετά, εφόσον τον ερωτεύτηκε και δημιουργούσαν σχέση, χωρίσανε. Α. Σαν από ψυχολόγο. Ναι. Δεν τον είχε πια ψυχολόγο. Μετά εκείνη παθαίνει μια κρίση και μπαίνει στον Δαφνί. Εγώ μετά την έχασα. Και στον Δαφνί. Ναι, εμένα με χτύπησε, γιατί εκείνη με χτύπησε τότε. Έβγαλε μαχαίρι στη μαμά τη και πήγε στο Δαφνί. Εγώ μετά άρα την έχασα. Είχε μια βαριά συμμορφή. Ναι, δηλαδή, την έχασα. Παθογενή πλέον, ναι. Εκείνη τώρα μου διηγήθηκε πριν 2 χρόνια ότι μετά που βγήκε από το νοσοκομείο έκανε σχέση με αυτόν τον. Έμεινε με αυτόν τον άνθρωπο όλα αυτά τα χρόνια. Δικαίωμά τη. Ναι, καλά, αλλά αν την είχε βοηθήσει. Άλλο θέλω να σου πω ότι όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ πέρα κάνει μια σχέση που μπορεί όλο να είναι μηχανικό στα αυτοκίνητα. Και να σε βοηθήσει τόσο πολύ μέσα σου που να εξελιχθείς. Mm. Αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι. Όχι ένας ψυχολόγος που υποτίθεται ότι είναι της δουλειάς. Που ίσα ίσα που θα έπρεπε να πετάει αυτό το άτομο. Όχι, δεν είναι για πέταμα. Εγώ όμως επειδή μου το είπε και η φιλενάδα μου, σου λέω παιδί, χτεσινή καθηγήτριά μου που είναι κοινωνιολόγος και αυτά και αυτά. Μου λέει, άκου να δεις. Εγώ όταν έβλεπα ένα μαθητή που δίνω και δεν παίρνει, ναι. σταματάς, γιατί σε παίρνει και σένα κάτω μετά. Γιατί εσύ μου λέει που είσαι και υπερευαίσθητη, βλέπεις ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις ναι, και πραγματικά ναι, πέφτω να εγώ. Να βοηθήσεις, ναι. Πέφτω εγώ. Και εκεί πέρα κινδυνεύει και η πνευματική, η δική σου ακεραιότητα. Μπράβο, γιατί πέφτω εγώ ότι δεν μπορώ να βοηθήσω. Μετά αρχίζει η ταύτιση, αρχίζει η παρέκκληση, η σύγκληση. Το συνάδει που λένε και το συμπλέει. Να τώρα που το συζητάμε, γιατί μου στήχησε και εμένα από χτες, το σκέφτομαι, καταλαβαίνεις, μου στήχησε και αυτή. Δηλαδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά, αλλά κοίτα να δεις. Μα εδώ είναι το άσχημο, το ότι πας συναντάς κάποιον άνθρωπο και γυρίζεις μετά στο σπίτι σου και λες, ας πούμε, θα κοιμηθώ ήσυχα και ήρεμα, ας πούμε, και ότι έκανα το χρέος μου σαν άνθρωπος, ας πούμε, να πάω να δω έστω κάποιον ο οποίος ξέρω ότι πάσχει, τι κάνει. Και μετά έρχεται, θα δεις ένα, τον μπαλάκι σε σένα, ένας προβληματισμός χωρίς λόγο. Βοήθησα, έκανα καλά, έπρεπε να το πω αυτό, μήπως έπρεπε το πλήγωσα. Να φτάσει στο σημείο, λες, έπρεπε να πάω κι όλα. Έπρεπε να πάω κι όλα. Άξιζε τον κόπο, δηλαδή, αν εγώ πάω κάπου και χαλαστώ που λένε, αυτό που λένε οι νέοι που ακούμε σήμερα με χάλασες, ξέρω εγώ, αυτά, πήγα και χαλάστηκα. Λοιπόν, γιατί να πάω. Κάτσε μη σε χαλάσω εγώ εσένα oh, τώρα. Καθόλου, καθόλου. Ότι ήρθες και χαλάστηκες εδώ και θα στεναχωρηθώ. Με τα καλύτερα, με τις καλύτερες εντυπώσεις, γιατί πάντοτε, όσες φορές... Αλλά ξέρεις τι μ' αρέσει, ναι. Ότι, αυτό, ότι εγώ νομίζω ότι είμαστε άνθρωποι που και να κάτσουμε μια εβδομάδα σε ένα τραπέζι θα μιλάμε, δεν υπάρχει. Και πάντοτε ήταν ουσιώδες οι συνεντεύξεις και οι αυτές που κάναμε και έφευγα και από εδώ πέρα μέσα αυτό που λες μέθεξη και η λύτρωση.
Ναι, γιατί μιλάμε και συζητάμε για πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι και συζητάμε. Και θα πάμε στην εκδήλωση μετά που σου είπα. Λοιπόν, να το πούμε για την εκδήλωση, γιατί είναι ο φίλος μας ο Λιώτης. Και τον οποίο έχω γράψει εγώ και παλαιότερα κείμενο κριτικής. Τον είχα εδώ πέρα προχτές, κάναμε την παρουσίαση εδώ πέρα. Στην καρδιά μου πολύ ρομαντικό παιδί. Βίση, το και μου το πω ότι έκανε. Και έχουμε κάνει βίβλια από τον ίδιο εκδοτικό οίκο. Όστρια, εκείνο Όστρια και εγώ. Ναι. Ανήκουμε στον ίδιο εκδοτικό είναι, οίκο. Πρέπει, είναι ρομαντικό, είναι ωραίο παιδί και η κοπέλα του πολύ καλή. Τον στηρίζει η γυναίκα του. Ναι, 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 ναι. Πολύ καλά παιδιά, τα συμπάθησα πάρα πολύ. Και έχει πάρει βραβείο σε πολύ νεανική ηλικία με σπάνιο. Εγώ από τώρα την... τελείωσα, μου έκανε δώρο το βιβλίο που λέει. Μετά το θάνατο, ζωή. Αυτό, ναι, ναι. Και το διάβαζα, προχτές είχα πάει στη θάλασσα και το τελείωσα, το διάβαζα, ήθελα να του γράψω και σχόλιο, γιατί μου είπε το τελειώσει, θέλω σχόλια και θέλω να του γράψω σχόλια. Εύκολο διάβαστο, μικρές ιστορίες, ανθρώπινες. Και κατανοητό, ναι. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Η απλότητα, ξέρεις, καμιά φορά η απλότητα έχει πολύ ομορφιά. Μα μπορείς να πεις πάρα πολλά πράγματα και νοήματα και μηνύματα μέσα από ωραίες λέξεις χωρίς ας πούμε να εστιάζεις και να προσπαθείς ας πούμε με βαρύγδουπα πράγματα και άλλα. Και να πούμε να λοιπόν ότι ο Λεόντιος θα πάει τώρα μετά εκεί γιατί είσαι στο πάνε. Στο μουσείο της πόλεως Αθηνών πολύ σημαντικά πρόσωπα μαζί απόψε και θα παρουσιάσουν. Θέλεις να πεις ονόματα. Κοίταξε, είναι ο κύριος Μαντάς ο οποίος είναι της ΕΡΤ παλιός. Είναι από τους πληθυμα η κυρία Παναγιώτα Μπλέτα που είναι διανοήτρια, είναι αρκετή ο κύριος Καψάσκης που είναι του Ινστιτούτου του πολιτιστικής διπλωματίας και είναι και ο χώρος πολύ καλός εκεί πέρα. Είναι το Μουσείο της Πόλης, το Μουσείο Βούρου Εφταξία, το γνωστό, ας πούμε, στην Πλατεία Θρασμόνος. Να πω για τον Στάθη ότι σε πολύ νεότερη ηλικία είχε την τύχη να πάρει βραβείο από την Άννα Σικελιανού. Ναι, μου το είπε, μα το είπε. Η οποία η Άννα Σικελιανού ήταν η γειτόνισσα μου εμένα, στην περιοχή της Τριγύρης. Στην γωνία εκεί, η Σιόδου και λίγο πιο πάνω, είναι το άδαλμα, το πρόσωπο του Σικελιανού. Εκεί δίπλα έμενε η Άννα Σικελιανού, η οποία είχε έρθει πάρα πολλές φορές σε εκθέσεις που κάναμε. Ήταν μια έτσι φιγούρα πάρα πολύ. Αυτή μάλιστα με ένα μαλλί έτσι αυτό, πάντοτε όπως κάνει, με σκαλάκια που λένε. Ένας άνθρωπος γλυκύτατος, πολύ ευγενής και την ξέραμε πολλά χρόνια. Και κάθε πρωί πήγαινε μέχρι τα χρόνια του 90 προς 2000 ζούσε ακόμα. Και κάθε πρωί στο κεφάλι του Σικελιανού πήγαινε και άφηνε κάποια λουλούδια. Και ξέραμε, ας πούμε, εμείς που περνάμε και από την Ισιό και πηγαίναμε Ρίγινης για να βγούμε Βασιλής Σοφίας, ότι αυτά τα έχει αφήσει η κυρία Άννα. Ένας γλυκός άνθρωπος, ευγενής, ας πούμε. Εγώ είχα πάει και στο σπίτι του, στου αδελφού που είναι το σπίτι του Σικελιανού. Αυτό το οποίο μα είχε. Πόσα πράγματα μαθαίνω μαζί του. Λοιπόν, σίγουρα είναι. Άρα και σήμερα θα τον τιμήσει στο Στάθη. Ναι, ναι. Μα έχω γράψει κείμενο παλαιότερα, ασχολήθηκα με την ποιήση του. Αυτό το... Μου είπε, μου έχει γράψει πολύ κριτική ο Λεόντιος. Ο τίτλος καταρχήν. Στην καρδιά μου υπάρχει η Ελλάδα. Και πραγματικά τα ποιήματα ένα προς ένα δείχνουν αυτή την αγάπη αυτού του ανθρώπου. Ναι, για την Ελλάδα, για την πατρίδα του. Για τον ανθρώπου, για την πατρίδα, για την Ελλάδα. Δηλαδή, πέρα από άλλα πράγματα που λέμε, γιατί ξέρεις, καμιά φορά και το θέμα πατρίδα, Ελλάδα, χώρα, γίνεται και αντικείμενο εκμετάλλευσης από διάφορους χώρους. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν θέλω να αναφερθώ. Αλλά πραγματικά βλέπεις πόσο υγρά. Καλά, εντάξει, τώρα, άμα πεις ότι αγαπάς την πατρίδα σου, σε πούνε φασίστα. Δηλαδή, είναι φοβερό. Πώς το έχουμε συνδυάσει αυτό, δηλαδή. Πώς το συνδυάσαν αυτό έτσι. Για να βάλεις σημαία, πώς την πατρίδα. Ναι, θα πάει, είναι δεξιός, είναι λέει. Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Εγώ τη βάζω τη σημαία μου και με ακούνε. Δηλαδή το να χαρακτηρίζονται οι άνθρωποι, όχι όμως ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη σημαία και διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται τα πάντα, τα ράσα, τη σημαία, τα πάντα όλα, το περιβάλλον. Και... Γιατί, συγγνώμη, τα απορριπαντικά και αυτά που λένε και καλά περιβάλλον και βιολογικά, πιο βιολογικά είναι. Αφού είναι όλα βιολογικά. Πάντως είναι γεγονός ότι... φοβάσαι να βάλεις σημαία στο μπαλκόνι για να μην σε καλά. Πού είναι φασίστα. Εγώ έβαλα πάντως. Και εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, βάζουμε σημαία. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι γίνεται χαρακτηριστό γιατί, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε. Γιατί είναι κάτι τραγικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πιστεύω ότι εδώ στην Ελλάδα μόνο συμβαίνει.
Βάζουν ταμπέλες και βάζουν. Να βάζουν τέτοιες ταμπέλες και ανόητες, οι οποίες πραγματικά σε κάποιους μπορεί να έχουν όντως μια τέτοια αυτή, ας πούμε, να είναι κάποιος εκεί να ανοίξει αυτές τις ιδέες, να βάζει σημαία και να κάνει αυτό, ας πούμε. Εγώ νομίζω ότι ένας άνθρωπος που έχει ψαχτεί και έχει διαβάσει και έχει και έχει και έχει, δεν ανήκει πουθενά στην ουσία. Και απλά μπορεί να ανήκει σε κάποια ιδέα, δεν θα ανήκει ποτέ ενταγμένα και στρατευμένα. Όπως το έγραψε στην Αντριάννα την Πυρμπίλη, έγραψε μία σχόλιο. Τι ταλέντο τεράστιο. Ναι, έγραψε. Καλό παιδί. Και μ' αρέσει που είναι επαναστάτρια. Και έγραψε και λέει τι θα κάνουμε και τι θα ψηφίσουμε και τι. Και τη λέω: η αποχή είναι σαν να στηρίζουμε όποιον υπάρχει. Άρα θα πρέπει να βρούμε κάποιον που θεωρούμε εμείς πιο τίμιο. Ή που θα κάνει τα πράγματα σε αυτή την κατάσταση κάπως πιο καλά. Γιατί και τον αγαπέχω τελείως δεν είναι καλό. Δεν είναι σωστό. Το απολύτικο που λέμε. Ναι. Τώρα, σημασία έχει ότι να ορθώσεις τη δύναμή σου και να δείξεις ότι την διαφοροποίησή σου που θα μπορούσε να φέρει ένα μετασχηματισμό ας πούμε, στην κοινωνία, που θα μπορούσε να είναι ανατροπή. Να θεωρηθεί ανατροπή, ας πούμε, ότι... Εγώ τι θα ήταν ανατροπή, λες, να πέφτανε τα τελείως τα μεγάλα κόμματα και να ανεβαίναν κάτι μικρά, ασχετά. Θα αφήσουν ποτέ αυτά τα κόμματα μεγάλα. Όχι, γιατί τάζουν πολλά. Εδώ βλέπεις ότι ακόμα και αυτό το κόμμα το οποίο ήταν κάποτε παντοδύναμο. Και καταλαβαίνεις ποιο εννοώ, ναι. Και τώρα είναι στο μονοψήφιο και προσπαθεί να κάνει διαβουλεύσεις και να πάρει καρέκλα στην επόμενη κυβέρνηση και εκβιάζει ο αρχηγός και λέει και μάλιστα έχει και θράσος κατά με. Δεν μπορεί να λες ότι εφόσον ο άλλος έχει τον περισσότερο να διεκδικεί να πάρει και καρέκλα και την πρώτη καρέκλα. Δηλαδή για μένα είναι ανόητο από μέρους αυτού του ανθρώπου το ότι εγώ πιστεύω θα χάσει δηλαδή και το μονοψήφιο. Έδωσε πατή, συζητάνε. Θα μείνει στο μονοψήφιο. Διότι εδώ το πράγμα φαίνεται καθαρά ότι θα υπάρχει μια συνεργασία. Αλλά δεν μπορείς όμως να επιβάλλεις από πριν εσύ με, το αυτό, με όλη την ιστορία τέλος, με αυτού του χώρου που υπήρξε μια ιστορία που ό,τι σέβομαι με την πολιτική ιστορία και επειδή έχω σπουδάσει πολιτική συμπιστήνη σέβομαι και παρακολουθώ την πολιτική ιστορία μέσω από την εποχή του Μιζέου και αλλά υπάρχουν και πολλοί άξιοι από όλα τα κόμματα, να μην τρελαθούμε. Λοιπόν, και αλλά να διεκδικείς εκ των προτέρων και να λες ότι θα επιβάλλουμε ας πούμε, τον άνθρωπο που θέλουμε εμείς. Μα πώς είναι δυνατόν, αφού ο άλλος θα έχει τα περισσότερα. Είτε ο ένας είτε ο άλλος από τους δύο αρχηγούς. Εδώ το πράγμα φαίνεται καθαρά. Η δεύτερη Κυριακή, τέλος πάντων τρίτη, τέταρτη θα είναι. Η ανατροπή θα ήταν να δίνανε τα χέρια ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και να λέγανε εμείς θα πορευτούμε πάλι. Και όλοι οι άλλοι μείνετε πίσω. Άλλη μια οικουμενική κοίταξε ότι θα υπάρξει συνεργασία και σε αυτές τις εκλογές φαίνεται καθαρά γιατί δεν. Δεν βγαίνει. Δηλαδή αυτοδυναμία, εγώ πιστεύω θα έχουμε σίγουρα και δεύτερη Κυριακή. Ναι, και τρίτη λένε άλλοι. Μήπως και τρίτη έχουμε. Η φίλη που ακούει το κόκκινο και που μιλάγα χτες μαζί της μου λέει το βλέπουν και για τρίτη. Μήπως πάμε στην εποχή του 91 που ο Μητσοτάκης περίμενε να γίνει πρωθυπουργός και νόμιζα να πάει οικουμενική και όταν μετά ξέρω εγώ άλλη κυβέρνηση Ζολώτας, ξέρω εγώ αυτός, Γρήβας, και τελικά κατάφερε και έγινε ας πούμε πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και κοίταξε να δεις, αυτά τα πράγματα είναι μέσα στο πολιτικό βολονταρισμό που λένε υπάρχει και αυτό το πράγμα και η κάλπη δεν ξέρουμε ποτέ τι βγάζει. Το λέει το όνομά της ότι είναι κάτι άσχημο, κάλπι. Παραπέμπει και σε μια μαϊνιδιά, παραπέμπει και σε κάτι που είναι αυτό. Οπότε εμείς τώρα θα πούμε άλλο ένα. Πάμε τα ωραία, τα πολιτιστικά μας που μας φτιάχνουν την ψυχή μας, λοιπόν, τα τμήματα. Η ελεγιακή διάθεση άκρατης συγχορδίας. Στη χέντη των ανέμων, με ευκρινή αντιπερισπασμό, η εποπτική ομοιογένεια της χρωματικής παλέτας με ελεγιακή διάθεση, έξαρσης και άκαμπτη οξύτητα για να αφηγηματικές περιηγήσεις που ερμηνεύουν τα ύποπτα κάστρα του ασύστολου ρομαντισμού με ανεξάλληπτες στιγμές ψυχολογικής ανάτασης και αποκαλυπτικούς σχηματισμούς φλογισμένης κίνησης η επιταγή της ύπαρξής τους διαγείρει και ανασυνθέτει αδιάβλητα τα εξαγνισμένα εχμαγεία κάθε αλήθειας, το ανυπόκριτο υπόβαθρο της αισθησυχίας των πυρόξανθων συνειρμών με ένστιχτο απόκλησης επιτάσσει τις απογυμνωμένες βολές των στοχασμών.
νομίζω ότι έχει μια αυτή. Τι ώρα είναι να μην σε καθυστερώ, είναι 7 και 20. Ναι, ναι. Αργήσαμε νομίζω. Εντάξει. Θες να μας πεις ένα ακόμα και να κλείσουμε με ένα ακόμα, γιατί είμαι πια τάχος επειδή σε έχω καθυστερήσει. Όχι, καθόλου, καθόλου. Ίσως... Μα κοίταξε, είπαμε καταρχήν πάρα πολλά πράγματα, πιστεύω, και για σένα σημαντικά απόψε. Εμένα, εγώ δεν πάντα, λέω ότι πάντα μαζί σου, νιώθω πρώτα απ' όλα δεν θέλω να σταματήσω τη συζήτηση. Με τιμά πάρα πολύ. Γιατί και μαθαίνω πολλά πράγματα από σένα, μου λες πολλά πράγματα. Και μου δίνεις και την όθηση να κάνω πράγματα. Δηλαδή, ξυπνάς τον άλλον. Γίνομαι και παράδειγμα πάντως. Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Αυτό είναι παράδειγμα. Αυτό είναι η τιμή διπλασιάζεται. Αυτό. Λοιπόν, θα περάσουμε στην αλλαργική φυγή. Στο κάστρο της φυσικής ιδιαιτερότητας κυριαρχούν και επιβάλλονται οξύμορα οι δύο αιώνιοι καιροσκόποι αντίπαλοι. Λειτουργούν ποντάροντας μονοδιάστατα ανάμεσα στο αφιλόξενο σήμερα και αύριο, απέναντι στην ισορροπία της κάθε υποψίας. Διαψεύδουν τους ιονούς της αλλαργινής φυγής. Το αποκορύφωμα αυτής της αντίφασης τους μέσα στη φθορά της δομικής σύγχυσης κινείται και αφήνεται με απρόσμενα θραύσματα τις μετέωρες καταστάσεις του ιτημένου επιτοκίου. Εδώ πέρα μιλάω και για το αυτό που μετά. Που θα γίνει. Τι θα υπάρχει, τι θα σταθεί, ας πούμε, τι θα έχει σημασία. Πάντως εγώ θέλω να διαβάσω ακόμη ένα που έχω επιλέξει. Να με. Και που νομίζω ότι έτσι κλείνοντας έχει έτσι μια οντότητα αυτό το. Λέγεται το εξειδανικευμένο σταυροδρόμι. Το υπόστρωμα της ευαισθησίας αφουγκράζεται με απίθμενη διήλυση το εξειδανικευμένο σταυροδρόμι των αθάνατων καιρικών διελεύσεων. Στο υπαραξιακό πέρασμα του θνητού με ενδογενή εντοπιότητα υπεράσπιστη πλησιάζει την κοιλάδα των θεωριών. Όμως το ματωμένο χάσμα του προπομπού των υλικών βαθμίων ανασυγκροτήσεων μεταμορφώνει το άλικο και ζωογόνο αίμα με ένα ρυθμικό κωδικό ανάκρουσμα. Η αθόνητη αλληλεπίδραση που δημιουργεί εισπράττει με αρχιτεκτονικό πρόσημο τον ακάθεκτο πολυστερικό παλμό που ανακαθορίζει η αυθύπαρκτη ώρα. Τα είπε όλα. Λιόντες Περνοτζάς, δεν βαριόμαστε να σε ακούμε. Είσαι μια πηγή, πώς το λέει, που δεν τελειώνει ποτέ, που δεν στερεύει ποτέ. Και αυτό μεγάλη ευθύνη. Αυτό γιατί... που λες, τεράστια ευθύνη. Ναι, αλλά αγαπάς τον πολιτισμό και δίνεις τον πολιτισμό και δεν δίνεις μονόπλευρα, δίνεις από όλες τις μεριές. Εγώ προσπαθώ επίσης. Και βλέπω και με τους συνεργάτες σου και ξέρεις τι μου αρέσει από σένα, Λιόντια. Ότι ενώ έχω δει από άλλους που δεν έχουν κάνει τίποτα και που μπορεί και εγώ να έχω αυτό το πρόβλημα. Αλλά φαίνονται όμως, ακούγονται. Δηλαδή. Ναι, καλά, γιατί κάνω, ναι, εντάξει, και εγώ μπορεί το να βάλω ότι έχω πάρει 50. Έχει πολλές φορές και τις έχεις μια. Α, ναι, σε βλέπω, δηλαδή, έχεις ταπεινότητα. Ναι. Δεν πολύ προβάλλεσαι να πεις, α, πήρα βραβεία, έκανα, έρανα να το. Δηλαδή. Ναι. Μπορεί κάποια στιγμή να πεις ναι, βραβεύτηκα, θα το βάλεις μια φορά. Εντάξει, και τελείωσε. Στο Facebook για ενημέρωση. Βλέπεις άλλους τώρα και έχουν πάρει ένα βραβείο και το βάζουν σε 50 ομάδες. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή τώρα γιατί έχει υποχρέωση η ομάδα, άντε το δικό μου το προφίλ το καταλαβαίνω. Η ομάδα γιατί έχει υποχρέωση να στείλω εγώ το βραβείο. Γιατί έχει υποχρέωση 5 δενές, 10 λογοτεχνικές. Δηλαδή είσαι γραμμένο σε 10 λογοτεχνικές ομάδες να το περάσει και στις 10. Δηλαδή να στείλω κάτι το οποίο είναι να κάνει με τη δουλειά. Άλλο πρόσκληση. Άλλο πρόσκληση. Να στείλω ένα πήγημα σε μια ομάδα ποιητική. Σε μια ομάδα, άλλο αυτό. Αλλά τον έπαινό σου είναι κάτι που θα το βάλεις στο δικό σου. Στο προσωπικό. Εγώ μάλιστα το βάζω στο εξώφυλλο. Ή ξέρεις τι με καλά. Και το θεωρώ τιμή και ευθύνη πάντοτε το ότι πήρα άλλο μια άλλη διάκριση. Αλλά να επιβάλλω όμως τον άλλον, δες ας πούμε τι πήρα.
Δηλαδή εκεί πέρα δημιουργείται, πώς να σου πω, και μια σχέση λίγο χτυπητική πλέον. Ή να λέω τώρα εγώ ότι ξέρετε κάτι, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι τραγουδίστρια, μουσικός, συνθέτης. Και να μην είμαι, και εντωμεταξύ στην ουσία να μην έχω κανένα πτυχίο από τίποτα. Κοίταξε, εγώ παλιά στις εφημερίδες που ήμουν. Το έχω δει τώρα αυτό, αυτό έχει γίνει τώρα. Παλιά σε εφημερίδες ερχόταν μια κυρία. Και ξέρεις τι άθελα, αν μπορεί τώρα να έχω αδικήσει και άλλους ανθρώπους. Και έλεγε τραγουδίστρια, ηθοποιός, μοντέλο, ξέρω εγώ, ποιήτρια, λογοτέχνη. Έπρεπε να βρει και να τι είναι αυτό το άτομο, τι ακριβώς είναι. Κοίταξε, αυτά δεν μπορεί να είναι. Το να κάνει κάποια πράγματα που να είναι κάπως είναι αφήνα, τον επαγγελματισμό που είπαμε, τον βιοπορισμό σου, και να κάνει και ραδιόφωνο. Άλλο σαν χόμπι, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνω το σέβα. Αλλά το να λες 50 ιδιότητες, οι οποίες δεν μπορείς και να τις υποστηρίξεις τον πραγματικό. Δεν μπορεί να είσαι τραγουδίστρια, ας πούμε, ξέρω εγώ, αηδός, ηθοποιός, ερμηνεύτρια, όλα αυτά τα πράγματα. Και πού παρουσιάζεσαι. Και μακάρι να παρουσιάζεσαι, μακάρι να δουλεύεις. Που και αυτό είναι ένα δύσκολο τομέα, διότι βλέπεις ότι παλιά όλη τη βδομάδα δουλεύανε όλοι αυτοί οι ερμηνευτές στα νυχτερινά μαγαζιά. Και τώρα είναι ζήτημα αν δουλεύουν δύο φορές την εβδομάδα, όπως και με το θέατρο. Εμείς παίζαμε, ας πούμε, τέσσερις φορές την εβδομάδα. Και τώρα δεν υπάρχει μία, δύο και. Δύο φορές ή κάθε Κυριακή το μεσημέρι. Δηλαδή που παλαιότερα κάναν δύο παραστάσεις. Έλα να σου πω κάτι, έχω την ανιψιά μου, την Αργυρό. Δόξα τω Θεώ τώρα το κορίτσι πήγε στην Επίδαυρο. Θα πάμε την καμαρώσουμε, ξεκίνησε πρόβες. Η Ρόχα Αλκίδη. Δεν ξέρω ακόμα, δεν μου το έχει πει. Τώρα παίζει ένα παιδικό εδώ στο Ψηρή. Λοιπόν, γιατί στο ξεκίνησα. Γιατί το παιδί αυτό τώρα από μικρό κοριτσάκι. Δοσμένο σε αυτά τα πράγματα. Δοσμένο, έχει κάνει στο Εθνικό, έχει κάνει χοροθέατρο, έχει κάνει και κινησιολογία. Ήταν στη Μανολίδου, ήταν, έκανε ορθοφωνία, έκανε μουσικό. Τέλος πάντων, από μικρό παιδί. Ναι. Και άμα τη πει τι δουλειά κάνει, θα ντραπεί να σου πει ηθοποιός. Ντρέπεται. Ρε παιδί μου, είναι, έχει ταπεινότητα. Της λέω συγγνώμη, έχω έρθει όλο το σύμπαν και η ανιψιά μου δεν θα έρθει. Έλα ρε θεία μου, λέει, και τι με μου λέει που θα έρθω να μου κάνει συνέντευξη. Δηλαδή το παιδί ντρέπεται, έχει σεβασμό. Αυτό δείχνει και βγαίνει ο άλλος τώρα που πήγε και έπαιξε κομπάρσος. Ναι. Δηλαδή εγώ τώρα πήγα και έπαιξα στις οικογενειακές ιστορίες, θα το παίξω εγώ τώρα ότι είμαι... Ναι, και, ναι, δεν ξέρω. Ότι είμαι... τι είμαι... Η Star Ελλάς, ότι είμαι και ηθοποιός και παραγωγός και σκηνοθέτης. Και... πολλοί που ψωνιστήκανε πάρα πολύ από ακριβώς αυτά τα guest που κάναμε. Δηλαδή υπήρχε άτομο στις οικογενειακές ιστορίες. Τέτοιο ψώνιο δεν είχα συναντήσει εγώ ξανά. Αγία μου, εγώ είδα πολλά. Είχαμε πάει στο γύρισμα, ας πούμε, και με το είχαν διώξει μια φορά, μετά το ξαναπήραν ένα άλλο άτομο. Εμένα με είχαν ξανακαλέσει πάλι κάποια στιγμή και δεν έγινε. Εμένα μου είχαν πει δύο φορές δεν πήγα και πήγα σε μία που ήταν με πρωταγωνιστικό ρόλο, καλό ήταν και μετά... Και έκανα και τον παπά πάλι, ήταν αυτό που έκανα το βασικό το καλό, που ήταν όμως ο ρόλος που μου πήγαινε, που μπορούσα να τα αποκριθώ. Αλλά θυμάμαι ότι εκεί πέρα μαζευόντουσαν διάφορα ψώνια, τα οποία το παίζανε και λέγανε εγώ έχω κάνει αυτό και έχω πάει εκεί πέρα και έχω κάνει αυτό. Και ακούεις κάτι ανοησίες, κάτι ανύπρακτα πράγματα. Καταρχήν είναι τραγικό να διαβάζεις βιογραφικό ανθρώπων με ψέματα. Εγώ επειδή λαμβάνω βιογραφικά πάρα πολλών εικαστικών καλλιτεχνών, είναι γεγονός ότι και είναι οι εποχές που και εγώ δούλευα και ήμουν στα πράγματα, σε εφημερίδες, σε περιοδικό, σε ραδιόφωνο, και διαβάζω τέτοια ψέματα μέσα. Δηλαδή, σαν ύπαρτες αρετές, οι οποίες είναι και αδικαιολόγητες από κάποια στιγμή και μετά. Εγώ ντρέπομαι όμως, γιατί εγώ την άλλη φορά είχα φέρει κάποιον εδώ και μετά με πήραν τηλέφωνο και μου λένε. Αυτό δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, ούτε καν την καταγωγή του δεν είπε ποια είναι. Δεν είναι ωραίο αυτό. Είναι. Δεν είναι ωραίο. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Δηλαδή, άλλο να πει εντάξει, και εγώ παιδιά λέω: δε τι σου λέω. Τώρα, εγώ δηλαδή τι θα πω, ότι είμαι βρεφονιπιοκόμο. Θα πω ότι είμαι νοσηλεύτρια επειδή πήγα και τελείωσε και πήρα. Αφού δεν είμαι νοσηλεύτρια, για να γίνω νοσηλεύτρια πρέπει να κάνω και 6 μήνες πρακτική. Βρεφονιπιοκόμο είναι εντάξει, πήρα το χαρτί. Εγώ τώρα δεν πάω να πουλήσω βρεφονιπιοκόμο. Κατάλαβες, επειδή το πήρα, το πρόβλημα, δεν έχω κάτσει, δεν έχω κάνει πρακτική, δεν ξέρω, δεν έχω κάτσει να φάω το, δεν έχω περάσει 10 χρόνια. Αυτό που λένε παλιά, 7 πτυχία έχει αυτός. Ναι, και το λένε. Ναι. Λέει, τι είναι, 7 πτυχία. Και πεινάει και τρίνε και τρίνε σου πλάτα. Πόσα κοίταξε, εγώ χαίρομαι οι άνθρωποι να λένε, να κάνουν πράγματα, να δημιουργούν, να λένε την αλήθεια. Και τώρα ξέρεις, τώρα θα σου πω κάτι, αλλά θα σου πω μετά. Μπορεί τώρα εγώ να έχω αδικήσει άνθρωπο, γιατί είδα αυτή την επαφή και να σβούριξα, γιατί δεν μπορώ το ψέμα εγώ. Εγώ δεν μπορώ.
Δεν μπορώ. Κοίταξε να σου πω. Το ψέμα δεν πάει να πει. Έχει πολλά πόδια. Άλλο καλουπισμό. Ξέρω εγώ, εντάξει, ότι μπορεί κάποιον που δεν συμπαθεί να τον δει σε μια εκδήλωση. Το μαζεύει λιγάκι. Τώρα του άρεσε, τον παρουσιάζει λίγο πιο αυτά. Ναι, ναι, τώρα. Ναι. Και άλλο τώρα να. Κοίταξε, να, σου πω, να παρουσιάζω εγώ τον εαυτό μου. Αυτά δικαιολογούνται μέχρι ένα σημείο. Αυτό που δεν δικαιολογείται είναι το ψέμα, το οποίο κατ' εμέ δεν έχει καταρχήν ποδάρια τεράστια. Και είναι που λένε για μία μέρα, για δύο μέρες, δεν πάει μακριά. Πόσο να σταθείς, ας πούμε. Αυτό, ναι. Διότι όταν λες κάτι, γιατί μιλάω εγώ πάντα για ευθύνη. Εγώ επανειλημμένα πηγαίνω σε επιτροπές που είναι είτε εικαστικών, είτε ποίησης, είτε λογοτεχνίας. Και πραγματικά συναντάω φοβερά κείμενα νέων ανθρώπων, φοβερά έργα πίνακες, αγιογραφίες, ζωγραφικής, γλυπτικής. Και εκεί πέρα προβληματίζομαι και λέω ότι μωρέ παιδί μου, και εκείνο καλό, και αυτό καλό, και εκείνο καλό, και αυτό καλό. Και λες, ας πούμε, να μην αδικήσω κανέναν. Γιατί έχουν γίνει και ευτράπελα μετά από τον διαγωνισμό να έρχονται να μας βρίζουν μέσα στο χώρο εκεί που κάνουμε την παρουσίαση, ας πούμε, και βραβεύουμε, και να παίρνει τα έργα του άλλου και να φεύγει και να πετάει καρέκλες, ας πούμε, και να πετάει μπότες και να βρίζει, ας πούμε. Εγώ έχω δείξει τον Παρνασσό να γίνει αυτό το πράγμα. Υπήρχε κάποιο πρόσωπο. Δεν είναι ζωή, που ήταν στην Επιτροπή. Και τον έχει μόνο τον βρίζανε. Τον βρίζανε επιτόπου μέσα στον αυτόν, μέσα στον Παρνασσό και έβγαινε και έξω μετά. Και ο καημένος, ας πούμε, προσπαθούσε να τα μαζέψει και να κάνει, ας πούμε, και να αυτά. Και δεν έφταιγε κιόλας πολλές φορές ο άνθρωπος, γιατί να φταίξει. Όπως και σε άλλους συλλόγους που έχει τύχει, που είναι επίτιμο μέρος. Γιατί πρόεδρος είμαι στον Σύλλογο Εικαστικών Καλλιτεχνών Ελλάδος. Αλλά που έχει τύχει σε αυτά να ακούς τέτοιες ανοησίες, τέτοια ψέματα. Τέτοια να προσπαθούν να αυτοπροβληθούν από το πουθενά και χωρίς κανένα έργο. Αυτό. Εκεί είναι το θέμα. Και να σου λέει ζωγράφος, ας πούμε, εικαστικός, ας πούμε, δημιουργός, ποιητής, αυτά με ποιήματα τα οποία κάτω του μετρίου. Καλά, να σου πω κάτι. Δηλαδή, εγώ άμα δεις, έχω ένα βιβλίο με ποιήματα. Πάνω να πείτε με ποιήτρια. Όχι, ήταν. Κάποια θα είναι και όχι. Ωραία. Ρε παιδί μου, καμιά φορά πίνω καμιά μπύρα και μου έρχεται κάτι και γράφω. Τι πάει να πει τώρα, κάποιος ότι. Ξέρει και ξέρει ποια είσαι. Και διαβάσει τα ποίηματά σου, θα δει εκεί μια συνέχεια. Πρόσεξε, η κυρία Βερονίκη Δαλακούρα, που την είχα καθηγήτρια, είχε πάρει δύο ποίηματά μου, τα διόρθωσε και τα έβαλε σε ποιητική τη συλλογή. Δύο κομματάκια είχε πάρει, έτσι. Τα έβαλε με το όνομα σου όμως. Ναι. Αυτό, ναι. Και τα έκανε. Και τα χρησιμοποιήσω. Υπάρχουν και άλλοι που αντιγράφουν και έκλαιπουν. Αυτή ήταν, είχα στο εργαστήριο λογοτεχνία, ήταν δασκάλα μου. Εκείνη με έμαθε να γράφω. Κοίταξε, εγώ υπάρχει παθητής μου στο μάθημα της δημιουργικής γραφής, ο οποίος έχει βγάλει δύο βιβλία και έχει ο Γιώργος Τσαγκαρίδης, έχει πάει στο Παρίσι, έχει πάει στην Κύπρο, έχει, τώρα πάλι έχει κάνει άλλα τρία βιβλία, τα οποία πάλι προλογίζω. Έχω προλογίσει βιβλία. Έτσι, και ναι. Υπάρχουν και άλλοι μαθητές πάλι δικοί μου, οι οποίοι ήδη προχωρούν, ας πούμε, που είναι νεότεροι, και άλλοι πάλι που δεν είναι μαθητές μου, που δεν υπήρξαν μαθητές μου. Και δηλαδή εκεί πέρα χαίρεσαι να βλέπεις ότι. Τα δικά σου παιδιά προχωράνε. Ναι, είναι, προχωράνε, ναι, ας πούμε. Ωραίο. Αυτό δηλαδή το. Και είναι και μη σου πω για. Εγώ νιώθω έτσι περήφανη που έχω. Δηλαδή κονέ που έχω κάνει. Ανθρώπους που έχουν γνωριστεί από την εκπομπή. Ναι, που παράσυρα το Γιάννη και έβγαλε ένα παλικαράκι που του λέω εσύ πρέπει να γράψεις. Και έγραψε και έγραψε και έγραψε ένα βιβλίο. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτό. Νιώθεις ότι είναι όταν έχει συμμετέχει. Ακριβώς. Έχει συμβάλει και εσύ, ναι, κατά έναν τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Να αναδείξεις το ταλέντο. Το ταλέντο, ας πούμε, στο να προχωρήσει το παιδί αυτό, ναι. Να κάνει. Γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θάβουν υποκαταστάσεις, εξαφανίζουν. Εγώ από την πορεία μου το λέω πάντα. Ότι έχει τύχει να γνωρίσω πάρα πολλά άτομα από το λογοτεχνικό χώρο, από τους παλιούς ποιητές, από ονόματα που ίσως. Όπως έχω τύχει να δω και στο θέατρο πάρα πολλά μεγάλα ονόματα που δεν υπάρχουν. Από κοντά πάρα πολλά άτομα, κάποια με μαγέψανε, κάποια με ανεβάσανε, κάποια ας πούμε έφευγα που λέμε με αυτό έλεγα τι ωραία ήταν που βεντιάζαμε τον άνθρωπο μαθαίνει. Και κάποια άλλα άτομα, μη σου πω ότι με άφησαν αδιάφορο. Έτσι, ναι. Διότι έβλεπα ότι από την αρχή μέχρι το τέλος, σε όλη τη συνομιλία, σε όλη την κουβέντα, σε όλο το αλυσφαιρίσι αυτό που είχαμε να κάνουμε, μίλαγε για τον εαυτό του μονάχα, εμείς ή για κανέναν άλλον άνθρωπο, κοιτούσε να εκθιάζει και να κάνει και με μια υπερβολή μάλιστα και να λέει ότι εγώ έκανα αυτό και έκανα εκείνο και πήγα εκεί πέρα και αυτό και να βλέπεις ας πούμε ένα θέατρο το οποίο θέλω, το έχω δει πολλές φορές,
Και πλέον δεν με εντυπωσιάζει. Ποια έχεις μάθει και καταλαβαίνει. Αυτό το θέατρο το έχω δει και άλλη φορά, ναι. Λοιπόν, και λες ότι μα καλά, αυτό το άτομο το θεωρούν ότι είναι εκεί πέρα πάνω και είναι, το σέβονται και το προσκυνούν όλοι, ας πούμε. Και μετά είναι σαν να τραβάς το χαλί, ας πούμε, και να μείνει ο βασιλιάς γυμνός. Και να βλέπεις όλη την αηδία, ας πούμε, την αυτή και να λες να φύγω, όχι να επισκεφτώ, ούτε για καφέ να μην ξαναπάω. Αλλά έχει και άτομα που έφυγα γεμάτος. Έτσι. Που σου δίνουνε με το λόγο τους, γεμίζεις, γιατί δηλαδή υπάρχει... που γεμίζεις και που κάνεις και το επεκτείνεις μετά και το πλαισιάζεις και μέσα από εκεί πέρα και εσύ γίνεσαι, ας πούμε, πας σε ένα άλλο αυτό, παραπάνω, κάτι παραπάνω, ας πούμε, και λες άξιζε τον κόπο, δεν πήγα εκεί πέρα να χάω τον χρόνο μου, ας πούμε, και να κάνω, να πάω να πιω καφέ, ας πούμε. Πήρα και δύο πράγματα. Να σας αφαλωρίσουμε, ας πούμε, και να κάνουμε πλάκα και αυτό. Αυτά τα πράγματα, σπάνια σήμερα πλέον, σπάνια, γιατί εντάξει, και οι προσωπικότητες έχουν εκλείψει αυτά τα ονόματα. Να ρωτήσω κάτι που δεν είπαμε. Εμείς πότε θα κάνουμε την, έχουμε κάνει παρουσίαση κάπου στο... ή θα πότε θα γίνει. Έχουμε κάνει στον Όστο, θα κάνουμε, θα κάνουμε την Παλαιστινή, βέβαια. Να μου πεις, γιατί δεν ρωτήσαμε. Γιατί είχαμε κάνει δύο εκθέσεις στον Όστο και παράλληλα υπήρχε κόσμος ο οποίος ήθελε το βιβλίο και ήθελε να τους υπογράψω, να τους βάλω μια αφιέρωση. Και με την ευκαιρία εκεί πέρα έτσι δώσαμε αρκετά βιβλία. Τις δύο εκθέσεις που είχαμε κάνει στο Νόστρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη τιμή από αυτό. Δικιά μου τιμή. Και... γιατί με μαθαίνεις και πράγματα, αυτό το πάμε. Πραγματικά χάρηκα. Και εγώ χάρηκα. Και πάντοτε, πάντοτε που τα λέμε, ας πούμε, και το, η τηλεόραση εδώ πέρα. Καλά, εντωμεταξύ ο Δήμος με τη Χατζούλη, όταν παίζατε μαζί μου, λέγανε θα έρθουμε και οι τρεις μαζί. Άρα την επόμενη που θα κάνετε κάτι μαζί, θα σας φέρω εδώ. Ναι, το είχαμε κουβεντιάσει βέβαια. Αλλά πάντα με τις υποχρεώσεις. Καλά, ήταν, νομίζω παίζατε και Τετάρτη τότε. Είχατε πρόβα. Και γι' αυτό δεν μπορούσαμε Τετάρτη. Ενδιάμεσα. Και Τετάρτη νομίζω πεζότανε, γι' αυτό δεν μπορούσατε να έρθετε. Τετάρτη, μετά παίζαμε μεσημέρι Κυριακή. Τώρα βέβαια θα ξέρεις ένα πράγμα και σαν το έχεις πίσω στο μυαλό σου, ότι μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε το Σάββατο το πρωί να κάνουμε γραφή εκπομπής. Πολύ σημαντικό. Ναι, και να βγει κανονικά, ας πούμε, στη ροή του προγράμματος. Πάντως είναι σημαντικό ότι και η τηλεόραση της Νέας Μύρνης κοσμεί. Είναι γεγονός ότι κοσμεί τα τηλεοπτικά μας. Καλύβουμε ωραία, καλύβουμε το πανιόνιο, όλα καλύβουμε. Κάτι ουσιώδες, κάτι ουσιαστικό, γιατί εντάξει υπάρχουν τηλεοράσεις, βλέπουμε, υπάρχουν... Όχι, έχει ωραίες εκπομπές και καλύβουμε όλα του πανιόνιου, όλα του Μήλωνα, τα δημοτικά. Έχουμε ενημέρωση έχουμε ομορφιά, υπάρχουν εκπομπές με ομορφιά, υπάρχουν εκπομπές... Έχουμε μαγκαζί, εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Σε ευχαριστώ. Και καλλιδοσκόπιο της άλλης. Αυτό, ότι τα βλέπουμε τα πράγματα... Κοίταξε αυτό όλο, γιατί ακριβώς εσύ δεν μένεις μονοδιάστατα, ας πούμε. Είδες, τώρα, εδώ ήρθαμε για το βιβλίο, αλλά είπαμε και τόσα άλλα πράγματα. Ακριβώς. Ενημερωτικά, πληροφοριακά, τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο. Και εκεί πάλι δείχνει το μεγαλείο σου ότι δεν ήρθες να μιλήσεις μόνο για σένα, ναι. Εγώ ποτέ το. Παρά μιλήσεις και για το Λιόντι, μίλησες και για τα άλλα παιδιά, δηλαδή ανοίγουμε και άλλες πόρτες. Αυτό είναι το ωραίο. Κοίταξε, εγώ πάντοτε θέλω να μοιράζομαι πράγματα. Και εγώ το ίδιο. Ποτέ δεν κοιτάζω που λένε να πάρω το, είναι εδώ η πίτα και εγώ να πάρω δεν το δεν είμαστε το Σκρούτς, να είμαστε μοναχικοί και να είμαστε όλα για πάρτι μας και όλα για πάρτι μας και δόξα για πάρτι μας και το χρήμα μεγάλο για πάρτι μας. Μεγάλο δίδαγμα, τεράστιο, μέσα από αυτό το θεατρικό έργο για όλο τον κόσμο. Ήταν μικρά παιδιά τα οποία ερχόντουσαν και φωτογραφιζόμενα μαζί μας μετά, ας πούμε, τα σχολεία και αυτά. Και έβλεπε δηλαδή πόσο τη συγκίνησή τους και πόσο την μέθεξή τους που αναφέραμε και πόσο δηλαδή το είχαν ενστερνιστεί και εντρυφήσει μέσα στο πνεύμα του μεγάλου συγγραφέα. Του Καρόλου. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε την τελευταία εκπομπή πριν το Πάσχα, γιατί κλείνουμε για δύο εβδομάδες και μετά ξανανοίγουμε στις 24. Με το καλό. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν έχουμε την αστρολόγο μας που θα έρθει και θα μας πει για όλο το μήνα και θα δούμε και τι έκπληξη θα έχουμε σε μουσικό κομμάτι. Σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ.